Έτσι πιστεύω. Αυτή είναι η δική μου κοσμοθεωρία. Και αυτό πρέπει να γίνεται. Όσες φορές λοιπόν φέτος δεν μπήκαμε με το μαχαίρι στο στόμα, την πληρώσαμε. Και αυτό έγινε και χθες. Οι φορές που φέτος δεν μπήκαμε με το μαχαίρι στο στόμα, νομίσαμε δηλαδή ότι επειδή είμαστε ο ΠΑΟΚ, επειδή είμαστε αίτητοι, επειδή είμαστε, έχουμε την προσωπική ενέργεια ή φτάνει ένα δεκάλεπτο για να πάρω το μάτς, την πληρώσαμε. Και οι περιπτώσεις αυτές είναι με τη Σλόβαν, είναι με το συμπολίτη και είναι η χθεσινή. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Δεν νομίζω να πανηγυρίζει κανένας για το Χ, εννοείται, το μη χείρον βέλτιστον, πολύ προχωρημένοι, οι αρχαίοι μόν, ήξεραν, είχαν για όλα μία παροιμία, εννοείται ότι διατηρείται το αείτο και αυτό μας κάνει ευτυχισμένους, ωστόσο πρέπει να δούμε τι δεν κάναμε εχθές, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, τι δεν παρουσιάσαμε για να φτάσουμε σε αυτό το Χ, σε αυτή την ισοπαλία, που ήταν ένα μάτς γνωρίζοντας ότι έχει αφήσει βαθμούς την προηγούμενη μέρα στην Ξάνθη ο χιλιοχαϊδεμένος, ο κακομαθημένος, ο τακτοποιημένος για χρόνια, για δεκαετίες. Ήταν η χρυσή ευκαιρία να φτάσουμε πάλι στην κορυφή. Το πετάξαμε το δώρο, δεν έρχεται η καταστροφή, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει και να πούμε δεν έγινε και τίποτα, διότι θα είναι λάθος να μην δούμε τι κάναμε στραβά, τι δεν προσέξαμε, για να μην το ξανακάνουμε. Δηλαδή, αυτό είναι, απλά είναι. Συγκλονιστικός ο κόσμος, στήριξε την ομάδα, ακόμα και όταν ήταν πίσω στο σκορ, βλέποντας ακόμα ότι δεν περπατάει στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά πάρα πολλά λάθη, πολύ νευρικότητα, μια νοθρότητα, μια χαλαρότητα, μια... ας το πούμε έτσι, okay, κάτι, θα τους πάρουμε αυτούς. Και όλη τη βδομάδα λέγαμε, το νου σας ρε μάλια, γενικά το λέμε. Στις τρεις φορές που δεν το κάναμε, την πληρώσαμε. Πεταμένοι δύο βαθμοί χθες, ευτυχώς ο τεράστιος αρχηγός, ευτυχώς ο άνθρωπος αυτός με τα ατελείωτα ψυχικά χαρίσματα κάνει αυτό που πρέπει. Μπαίνει και δείχνει γιατί, ενώ έλειπε τόσους μήνες, ενώ ακόμα δεν έχει φτάσει στο 100% της κατάστασής του, γιατί ενώ δεν έχει ρυθμό, ενώ δεν έχει αγώνα, όλα αυτά πηγαίνουν περίπατο. Όταν έχεις προσωπικότητα και όταν τα καμπανέλια ζυγίζουν πολλά κιλά, πηγαίνουν περίπατο όλα. Μπήκε και άλλαξε, μόνος του πήρε αυτό το Χ. Και αρνήθηκε πρώτα απ' όλους αυτός να παραδώσει το αίτητο. Και να σας πω και κάτι. Κάποια στιγμή θα χάσουμε. Όχι εδώ, όχι από αυτούς, ειδικά από αυτούς, όχι τώρα. Και λέω από αυτούς γιατί έχουμε πει πολλές φορές, είναι οι πιο μολοχτοί. Χθες θυμήθηκε ο κύριος Δόνης να μας πει ότι γίνονται συμμορίες κατόπιν να συμμορίες. Γιατί χθες τι συνέβη χθες, γιατί δεν κατάλαβα δηλαδή. Πού τις είδες συμμορίες? Τις συμμορίες πού? Εδώ μιλάμε για το χθεσινό παιχνίδι, να μας πεις τι. Δεν ήταν πέναλτι? Βλακεία κάνει ο Κουρμπέλης, 100%. Δεν υπάρχει ένας να πει ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Κάνει βλακεία ο Κουρμπέλης. Παίρνει την μπάλα με το κεφάλι ο Κρέσπο, μπαίνει και του κάνει ζαρτζάρισμα, όχι ζαρτζάρισμα. Το στέλνει να πούμε στην κάτω τούμπα ο Κουρμπέλης. Τι πάνε να πει δηλαδή, επειδή έγινε αργά? Εντωμεταξύ οι διάφοροι καλοθελητές σήμερα λένε στο 111 λέει το γκολ, στο 115, στο 182. Γιατί δεν λέτε ρε παιδιά ότι εκτελέστηκε εκείνη τη στιγμή επειδή τόση ώρα κάναν για να δουν τη φάση στο ΒΑΡ? Αποσιωπάτε. Γιατί δεν λέτε ότι ο Ιησούα ήταν ένα πόση ώρα κάτω? Γιατί δεν λέτε ότι ο Διούδης έκανε ένα τέταρτο να εκτελέσει τα ελεύθερα? Δεν συμφέρει. Πρέπει να παρουσιάσουμε κάτι. Κανένα παράπονο δεν έχει. Κανένα παράπονο δεν δικαιούται να έχει ο Παναθηναϊκός. Κανένα απολύτως. Και όλο αυτό το καραγκιοζηλίκι του Δόνη πάνω στη γραμμή να ορίεται, του βοηθού του να σπρώχνει τον επόπτη, αυτά. Ο συγκεκριμένος κύριος
με ύφος χιλίων καρδιναλίων. Και μου θύμισε χθες κάποιος που είχε χαθεί και τον έψαχνε η οικογένειά του. Δηλαδή, που είχε, τον έχασαν έτσι, στις 23 Μαρτίου. Μου θύμισαν την ιστορία. Απίστευτο. Και εντοπίστηκε τελικά στο Ντουμπάι. Τον έψαχνε. Κανονικά οι άνθρωποι, δηλαδή ο γιος του είχε βγει με ανάρτηση και τα λοιπά. Και χθες πάλι ύφος. Πάλι ύφος ο συγκεκριμένος που κάτι παθαίνει. Δεν μπορεί να καταπιεί ότι τον πήραν χαμπάρι εδώ. Πολύ νωρίς, η δική μας. Την κλείνω την παρένθεση γιατί δεν αξίζει να ασχοληθώ παραπάνω. Χάνει βαθμούς το Σάββατο ο Γαύρος, χαλάει ο κόσμος. Ο Αβράμης μπαίνει μέσα, ο παίζω κόρνερ, μπαίνει μέσα και μπούλινγκ στο διαιτητή επάνω. Με το χέρι, με το δάχτυλο, θα σου πω έξω, θα σου δείξω μετά. Και τον πιάνει η κάμερα να λέει που... Yeah. Λέει δηλαδή ότι του διαιτητή η μάνα εκδίδεται. Ότι είναι μία κοινή, ότι είναι μία επιχρήμαση εκδιδόμενη. Σωστά. Και του το λέει και το πιάνει η κάμερα. Και ρωτώ εγώ, για τον Πασχαλάκη που έβρισε την οπαδό στην Κρήτη, είχε τιμωρία. Για τον κύριο Δόνη που την προηγούμενη εβδομάδα που έβρισε τον οπαδό στην Κερκίδα και του έλεγε αυτό, ό,τι υπήρχε, ασχολήθηκε κανένας? Όχι. Τώρα τον Αβράμ Παπαδόπουλο που τον πιάνει η κάμερα να λέει που ασγέ τον διαιτητή. Γιατί? Ο διαιτητής τι έκανε δηλαδή? Δεν κατάλαβα. Επίσης, ο δεκαεμένος διαιτητής, αν είδατε, τι να κάνω, έδωσα 5 λεπτά. Μάνα μου δεν βγαίνω. Με ένα απολογητικό, κακομυρίστικο ύφος δούλου που στο αφεντικό μπροστά πάει να δικαιολογηθεί γιατί ξέρεις τι να κάνει, πέτε εδώ και μετά πέτε με αυτό το ύφος. Χαμός η συνέντευξη τύπου και ο Μπαρμπασάβας, ο Καραπαπάς, όλοι θυμηθήκανε να πούνε ό,τι τους κατεβάσει ο εγκέφαλος. Χάνει λοιπόν τη μία μέρα ο Γαύρος βαθμούς, χαλάει ο τόπος, χαλάει ο κόσμος, επικοινωνιακό τσουνάμι, τους φταίνε τα πάντα, στη συνέντευξη τύπου βρυσίδια αυτά, λάσπη, συκοφαντία, ο χαμός. Ποιοι είναι οι διοκτήτες, ποιοι τους ξέρει, αυτά έτσι ο αλλιώς τους έφτιαξε ο Μπέος, τους έφτιαξε ο Βόλος, τους έφτιαξε η Ξάνθη. Χάνει λοιπόν ο ένας το Σάββατο και γίνεται όλο αυτό. Χάνει βαθμούς ο ΠΑΟΚ εχθές. Χάνουμε εμείς δύο πολύτιμους βαθμούς να φτάσουμε πρώτη στην βαθμολογία και το πρώτο που κάνουμε είναι την αυτοκριτική μας. Ο Σαββίδης, ο ιός, στη Σουήτα είχε οπαδούς του Παναθηναϊκού και έκανε ανάρτηση. Πρώτος κανόνας, δεν υποτιμάς ποτέ τον αντίπαλό σου. Δεύτερος κανόνας, φιλοξενείς τον αντίπαλό σου. Αυτοί είμαστε. Το πρώτο λοιπόν που κάναμε μετά από το χθεσινό χ, γιατί είναι αποτυχία απέναντι σε αυτό το Παναθηναϊκό, σε αυτή τη θέση που βρίσκεται, με την αγωνιστική κατάσταση που ερχόταν να παίξει την Τούμπα, δεν είναι επιτυχία, ισοπαλία, ασχέτως που λέμε στο τέλος πάλι καλά και το μη κυρών βέλτιστον. Χάνουμε λοιπόν εμείς δύο βαθμούς και τι κάνουμε? Κοιτάμε τα λάθη μας. Όχι εγώ προσωπικά μόνο, σαν εκπομπή, από χθες το βράδυ, το βλέπουμε, ο οργανισμός όλος, η οικογένεια. Κάνουμε την αυτοκριτική μας, ότι δεν παίξαμε, ότι μπήκαμε νοθροί, ότι χάσαμε ένα ημίχρονο, ότι μπήκαμε αποσυντονισμένοι, ότι μπήκαμε νευρικοί, ότι μπήκαμε ασύνδετοι. Κοιτάμε αυτό. Δεν κοιτάμε να τα φορτώσουμε αλλού, ούτε χαλάμε την κοινωνία, ούτε σκουβαντούμε τον καθέναν. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και γι' αυτό δεν θα γίνουμε ποτέ οι ίδιοι με τους άλλους. Το καταλάβατε? Έτσι απλά λοιπόν. Δεν μπορώ να μη σταθώ σε αυτόν τον υπέροχο τύπο, ο οποίος την ώρα που πιάνει την μπάλα για να τη βάλει στο πέναλτι, όπως και με τον Πανιόνιο πέρσι στο κύπελο, καταλαβαίνετε ότι η μπάλα ζυγίζει 750 κιλά. Καταλαβαίνετε ότι εκείνη την ώρα κρίνεται ένα ήττο 44 αγωνιστικών.
Δηλαδή, όλο αυτό που έχει χτιστεί και εννοείται ότι δεν πρέπει να αποτελεί όχι κόλλημα, όχι αιμονή, εννοείται δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στο πώς η ομάδα θα παίξει. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει να το βγάλουν και από το μυαλό τους οι ποδοσφαιριστές. Αμάν, μη χάσω. Όχι. Μπαίνε, παίξε, κέρδισε, πάρε το τρίποντο και άστα τα άλλα. Κάποια στιγμή θα χάσουμε. Οκ. Okay. Κάποια στιγμή θα έρθει. Όχι όμως από αυτούς, από αυτόν τον συγκεκριμένο προπονητή, όχι από αυτήν τη συγκεκριμένη ομάδα, όχι εδώ μέσα, όχι τώρα. Και όχι έτσι. Αυτός λοιπόν που συνέβαλε τα μέγιστα όσο λίγοι πέρσι για να χτίσει η ομάδα αυτό το μύθο, αυτό το αίτητο πρωτάθλημα, αρνήθηκε να το παραδώσει. Κι ας μην είναι ακόμα 100% έτοιμος, κι ας ήταν η ομάδα χθες σε μεγάλο βαθμό του αγώνα απούσα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, κι ας, ούτε καν. Πετυχαίνει ένα υπέροχο γκολ, το πρώτο γκολ, του έρχεται στρωμένη η μπάλα, έτσι μόνο μπορεί να μπει σε εκείνη τη γωνία, και όταν όλοι ούτε καν έχουμε κουράγιο να κοιτάξουμε από το άγχος, αυτός τη στείνει και εκτελεί στα πλαϊνά δίχτυα και διατηρεί ένα πολύ σημαντικό αίτητο για την ομάδα, ψυχολογικά και για πολλούς άλλους λόγους. Αυτοκριτική φυσικά, γιατί να μπούμε έτσι εμείς από αυτό το βήμα που έχουμε. Για όσους μας ακούν θα το λέμε και θα το φωνάζουμε. Το νου μας συνέχεια. Πουθενά υποτίμηση. Γι' αυτό βγάζω φλίκτενες όταν ακούω 4-0, 5-0, 6-0, θα τους οπεδώσουμε. Θα είναι 3-0 στο δεκάλεπτο, στο τέταρτο. Όσες φορές το ακούω αυτό, βγάζω φλίκτενες. Παθαίνω αναφυλαξία. Τρεις φορές το άκουσα φέτος και τις τρεις φορές δαγκώνομαι. Τη μία πριν το μάτς με τη Σλόβαν, την άλλη πριν το μάτς με τον Συμπολίτη και την άλλη την Παρασκευή πριν το μάτς με τον Βάζελο. 5 θα τους ρίξουμε, 6 θα τους ρίξουμε. Παιδιά, 0.5 μπορώ, 0.5. 0.5. Άρα καμία αλαζονία, καμία έπαρση, καμία χαλάρωση, θα το ξαναπώ. Αυτό το πρωτάθλημα, όταν θα το πάρουμε, όχι αν, θα είναι ακόμα πιο κακαλάτο, θα είναι ακόμα πιο παλικαρίσιο, θα είναι ακόμα πιο ενάντια σε όλους από ό,τι το περσινό. Όμως δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός. Κανένας απολύτως εφησυχασμός. Ο Κρέσπο κάνει χθες ένα λάθος από αυτά που πέρσι όλη τη χρονιά ούτε σκέψη έκανε ότι μπορεί να κάνει ένα τέτοιο γύρισμα. Όμως είναι ενδεικτικό του δεν είμαι στο 100% της συγκέντρωσης. Και φεύγω, έδινω την μπάλα λιγότερο συγκεντρωμένος είμαι και τη δίνω λίγο περισσότερο χαλαρά από ό,τι πρέπει. Όσο χρειάζεται για να χωθεί ο αντίπαλος και να φάω ένα γκολ και μετά να πρέπει να τρέξω. Αγαπάμε τον Κρέσπο, εννοείται. Και δεν πρόκειται με ένα λάθος ούτε να τον απαξιώσουμε, ούτε να κανιβαλίσουμε, ούτε να τον κρεμάσουμε ανάποδα, ούτε να τον γδάρουμε, ούτε να τον φάμε ζωντανό. Όμως είναι ενδεικτικό. Αυτός που είναι το πέρσι ήταν το χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς παίζω συγκεντρωμένος, χωρίς να μου ξεφεύγει φάση. Άρα, μάθημα το χθεσινό, ότι πουθενά εμένα δεν θα μου δοθεί τίποτα, πουθενά δεν θα τους βρω τους βαθμούς στο δρόμο, και χάθηκε η ευκαιρία. Να είμαι πάλι πρώτος, να είμαι πάλι καβάλα στη βαθμολογία και να πάω να παίξω ένα δυσκολότατο μάτς το Σάββατο με τον Όφη στην Κρήτη και να πάω στα ίσια στη βαθμολογία, να πάω να παίξω στην Κρήτη, να πάρω τη νίκη και να πάω να παίξω μετά στο Καραϊσκάκης 1 Δεκεμβρίου νομίζω είναι, και να είμαι στα ίσια στη βαθμολογία, αφού ο άλλος έχασε τους βαθμούς το Σάββατο, το πετάξαμε το δώρο.
στο δοκάρι του Μάτος. Ναι, θα μπορούσε η μπάλα να πάει μέσα, αλλά βλέπετε, δεν στεκόμαστε ούτε να πούμε ούτε ατυχία, ούτε τίποτα. Το πέναλτι είναι πεναλτάρα. Όλο αυτό το θέατρο από το βοηθό του Δόνη, από τον ίδιο το Δόνη. Άρε Δόνη, έφαγες ψωμάκι γλυκό εδώ, ε! Και σου στέλνω τη Στιακόφ γραπτά τα μηνύματα. Γραπτά. Και λέω λοιπόν ότι δεν στεκόμαστε να πούμε να η ατυχία, να αυτό, να εκείνο. Τίποτα. Χθες δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Η ομάδα έπαιξε ένα 20 λεπτό. 60-80. Που και πάλι θα μπορούσαμε να το πάρουμε το μάτς. Διότι το ένα μπήκε από ένα τραγικό λάθος γύρισμα, το άλλο στην κόντρα, φάγαμε ένα γκολ τζάμπα. Με δυο φάσεις οι άλλοι κάνανε δυο γκολ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Προχωράμε, δεν μας πέφτει με τίποτα. Το λέμε, το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, η πίστη σε αυτή την ομάδα. Όμως πρέπει να είμαστε με το μαχαίρι στα δόντια σε όλα τα μάτς. Ειδικά αυτά που λέμε εντάξει, το πάρουμε. Δεν υπάρχει εντάξει, θα το πάρουμε. Δεν υπάρχει. Γιατί και αυτοί θέλουν, όλοι θέλουν να κερδίσουν το μεγάλο ΠΑΟΚ. Ποιος δεν θέλει να σπάσει το αίτητο. Ποιος δεν θέλει να καμαρώνει να λέει εγώ μετά από 40 τόσες, μετά από 50, μετά από 60, εγώ του έσπασα το αίτητο. Όλοι. Και φυσικά τα εύσημα στην ομάδα που αρνείται να χάσει και βγάζει αποθέματα, φυσικά αυτό δείχνει κάτι, όχι μόνο ο αρχηγός, δεν παίζει μόνος του, αλλά όλη η ομάδα, αλλά με πρώτο και καλύτερο αυτόν, γιατί το πήρε πάνω του το πράγμα με το που μπήκε στο παιχνίδι. Ναι, αρνείται να χάσει αυτή η ομάδα και έχει δίκιο για το ότι αυτή η ομάδα δεν χάνει, που είπε ο Φερέιρα. Ωστόσο θα πρέπει να κοιτάξουν τι έγινε λάθος χθες για να φτάνουμε στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο όταν φτάνουμε. Νίκη στο μπάσκετ, μπράβο, και στον κόσμο που βρέθηκε εκεί και στην ομάδα που πήρε τα πάνω της και πήρε ένα από αυτά τα μάτς που λέμε ότι πρέπει να πάρει οπωσδήποτε. Προχωράμε. Προχωράμε και εκεί. Κατά τα άλλα, προκλήσεις παντού. Προκλήσεις. Από τον Αβραμ, από τον Καραπαπά, από τον Μπαρμπασάβα. Χαμός. Χάνει ο ένας και γίνεται αυτό. Χάνει γιατί ήττα είναι για τον Ολυμπιακό. Χάνουμε εμείς χθες γιατί ήττα είναι και είναι αυτή η συμπεριφορά. Αυτό είναι. Αυτοί είμαστε. Εμείς. Και δεν θα αλλάξουμε ούτε το χαρακτήρα μας, ούτε τις αρχές μας, ούτε το DNA μας, ούτε την αξιοπρέπειά μας. Πρόκειται να μειώσουμε ή να μουτζουρώσουμε ή να κυλιδώσουμε το είναι μας. Πρώτο πράγμα χθες και ο κόσμος που έφυγε από το γήπεδο και όλοι μας ήταν την αυτοκριτική. Δεν παίξαμε στο πρώτο. Φταίμε εμείς. Φταίμε εμείς. Και ξαναλέω, ένα καραμπινάτο πέναλτι. Πάει και πέφτει πάνω του, λες και είναι ράγκμπι ο Κουρμπέλης. Βλακία του Κουρμπέλη. Για κάνουμε δηλαδή εδώ. Βλακία του Κουρμπέλη. Και πιστέψτε με, αν δεν ήταν πέναλτι, το ξέρετε, πρώτη-πρώτη θα λέγαμε. Ότι ναι, μας δόθηκε ένα πέναλτι. Ας πάρουμε κι εμείς μια φορά ένα πέναλτι ανύπαρκτο, αν δεν ήταν. Ήταν όμως, λυπούμεθα που χαλάμε το αφήγημα. Πειραιά και περιχώρων. Τι ακάμω, αφού ήταν δηλαδή, ήταν πέναλτι. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Θα πάμε σε διάλειμμα. Να θυμίσω ότι στο Βεργίνα Θέατρο Κωνσταντίνος και Μαθαίος Τσαχουρίδης σε Νότες Λαϊκές, εκπληκτικό πρόγραμμα, εκπληκτικό πρόγραμμα. Ξεκίνησαν για λίγες μόνο παραστάσεις δύο ταλαντούχοι μουσικοί, μουσουργοί, δύο ταλαντούχοι ερμηνευτές. Σε ένα καταπληκτικό χώρο. Προπόληση εισιτηρίων 2310-491-291, ticketservice.gr και στα καταστήματα public. Επιστρέφουμε, θυμίζουμε, σήμερα κληρώνουμε καταπληκτικό αφιγραντήρα 170 ευρώ. Αφιγραντήρα καριέρα από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, που είναι
ο χορηγός πρώτης ώρας. Αμάν και, και σακούλα κρέατα, βέβαια. Το σημείωσα γιατί δεν το είδα πριν. Σακούλα κρέατα από το Ακροπολείο Μιχάλη στον Εύωσμο. Αυτό και μέσα από το σταθερό. 2310-287-888. Πηγαίνω σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Πάμε στις γραμμές, πάμε, εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να ξαναθυμίσω ότι σήμερα κληρώνουμε ένα καταπληκτικό αφιγραντήρα καριέρα, 170 ευρώ η αξία του παρακαλώ, από την ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, τον μπουμπουνάτε και στο τέλος θα βγάλουμε τον νικητή, το βγάλουμε και στον αέρα να ακουστεί, να αναλύσουμε αντάμα, να ακούσουμε και να μοιραστούμε τη χαρά του. Μην ξεχνάτε επίσης ότι κληρώνουμε μια σακουλάρα κρέατα από το νούμερο 1 κρεοπωλείο στην πόλη, το κρεοπωλείο Μιχάλης στον Εύωσμο, Μενελάου 29. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Εγώ είμαι. Όχι, σε φταίει σήμερα. Καλώς το παιδί. Κάερε στα περμητίδο λεβαντάς και σε οπλικατόριο. Σωστός. Που σημαίνει. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Κουφάλα νεκροθάφτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Έτσι. Καλή εβδομάδα σε όλα τα ζουμουσάκια. Καλή εβδομάδα, να Παύλε. Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του μπάσκετ και σήμερα έχουμε το βόλεϊ, Βέβαια, βόλεϊ σήμερα και ένα μπράβο και στα παιδιά του Γκαρσία, έτσι, που διατηρούν και αυτοί τρομερό αίτητο. Ναι, με πρόλαβες. Έτσι. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Το ποδόσφαιρο, Κωστή μου, είναι ένα άθλημα που δεν χρειάζεται μόνο ποιότητα. Χρειάζεται δύναμη και τρέξιμο. Και ψυχή. Και ψυχή. Όπως πέρσι. Θυμάσαι τι γίνανε. Πέρσι την τρώγανε την μπάλα. Τώρα εφόσον, τώρα θα μου πούνε ορισμένοι, ας το πούνε, ας με κρίνουν, δεν έχω πρόβλημα. Αφού βλέπουμε ρε παιδιά, ο Μπίσης Βάρδο παιδί, είναι ντεφορμέ. Έχεις ένα νέο παιδί, σε δύο νέα παιδιά επάνω του και δεν εκνευρίζεται και όλα τα χάρη τη φάση. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, το λέμε εδώ και μέρες. Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ναι. Εκείνο ο Στόκρε παιδιά, έχεις το Λάμπρο νέο παιδί ρε, με τον Παναθηναϊκό παίζει ρε, με αυτούς που εμείς τους κρατήσαμε κατηγορία πέρσι. Με αυτούς παίξαμε ρε παιδιά. Και να πω κάτι τον κύριο Δόνη, το, εδώ το γειτονάκι μου που έπαιζε και στον Παύλο Μελά. Δονή, είμαι ο ψιλικατής πριν να ανοίξω το γυράδικο που ερχόσουν και παρακαλούν να έρθει στον ΠΑΟΚ. Ένα πράγμα να ξέρεις, επειδή τόσα χρόνια ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, όταν ο τερματοφύλακας σου κερδίζει η ομάδα σου 2-1 και ο διαιτητής του δείχνει 2 λεπτά καθυστέρηση, το βλέπει όλος ο πλανήτης αυτό έτσι, το πράγμα. Και υπάρχει καθυστέρηση στην καθυστέρηση όταν κάνει πόση ώρα. Έχει δικαίωμα να διαμαρτύρεσαι για οτιδήποτε. Άκουσες? Έτσι ακριβώς. Και πλήρωσα με καθυστερήσεις. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Κανένα, δεν έχει κανένα δικαίωμα να γκρινιάζει ο Παναθηναϊκός γιατί δεν ζει κανένα απολύτως. Κανένα. Αυτούς άκουσες τη μοίρα τους. Πάμε τώρα στα δικά μας. Εντάξει, θα το πω ρε, έχω την ηλικία και έχω δικαίωμα. Κύριε Φουρέρα, αφού βλέπεις ότι με τις μικρές ομάδες μπορείς και περνάς μια χαρά που τα περνούσαμε, 2-0, 3-0, ξέρω εγώ. Έρχεται τώρα μια βαριά φανέλα. Παραδυναϊκός δεν πάει να είναι βαριά φανέλα. Με όσες ομάδες παίξαμε με πιο δυνατές από αυτούς που μέχρι τώρα κερδίζαμε εύκολα. Λοιπόν, άλλαξε λίγο τη σύνδεση σου. Βάλε τον άκμο μπροστά. Κάνε λίγο, αφού βλέπεις και διαβάσανε πλέον, σε ξέρουνε, είσαι προβλέψιμος. Κάνε μια αλλαγή, έχεις τόσα εργαλεία έχεις. Βάλε τον Μπαλκάκι μέσα, βάλε τον Άκμο, βάλε τον Λάμπρο το παιδάκι. Τι έχετε με τον Λάμπρο ρε παιδιά, είναι τραυματίας, πέστε το να το ξέρουμε τουλάχιστον. Κάνε επίλογο Παύλε μου. Αναρωτιέμαι, δεν θέλω να κάνω τον προπονητή, αναρωτιέμαι. Γιατί αυτά τα παιδιά, με αυτά τα νέα τα παιδιά του Παναθηναϊκού δεν παίζουνε. Ναι. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι και με κάνουν εμένα να παίρνω υπογλώσιο. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ζούμου σου λέμε φιλιά. Θα γεια σου Παύλε. Γεια σου Παύλε. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας.
Ναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς το παιδί, καλώς τον Χρήστο. Έλα. Πώς γίνεται ρε παιδιά να είναι ο ΠΑΟΚ προβλέψιμος και σε κάθε αγώνα να βάζει 2 και 3 γκολ και 4. Δηλαδή για να μην γίνει προβλέψιμος πώς θα βάλει 11. Απλά πάντα αυτοί που δεν παίζουν είναι οι καλύτεροι. Αυτό είναι γνωστό. Δεν φωνάζαμε για το στόχ. Βάλε το στόχ και βάλε το στόχ. Είδε κανένα στο στόχ στα δύο τελευταία παιχνίδια? Όχι. Εμφανίστηκε στο γήπεδο. Πέρα από την ενέργεια που κάνει στον Βόλο, μία πάσα. Άμα πληρώσαμε 1,5 εκατομμύριο για αγορά και 1 εκατομμύριο συμβόλαιο για να κάνει μία ενέργεια. Εχθές η ομάδα, οι δύο κορυφαίοι της παίχτες του τελευταίου μήνα, ο Γιαννούλης και ο Λιμιός, δεν υπήρχαν στο γήπεδο. Ακριβώς. Ο Κρέσπο ήταν σε κακή μέρα, ο Μπίσες Βαρ είναι σε κακό φεγγάρι και καταφέρνει η ομάδα, ναι, μπλοκαρίστηκε, είναι λάθος, γιατί παίζει και ο αντίπαλος. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, παίζει και ο αντίπαλος. Ναι, ναι, φυσικά. Και ο αντίπαλος, ο αντίπαλος που θέλει ειδικά να βγάλει εγωισμό και να σε κερδίσει, ναι. Γιατί σου λέει αυτός είναι ο πρωταθλητής, ο αίτητος. Οι μισοί λέγανε βάλ τους 5 και οι ίδιοι άνθρωποι που λέγανε πρέπει να φάει 5 και έξω ο Παναθηναϊκός, τώρα λένε ότι δεν κερδίζει στα ντέρμπι. Δηλαδή να διαλέξουμε ρε παιδιά. Όταν έχεις περάσει αυτή την περιραίωση ατμόσφαιρα ότι ποιος Παναθηναϊκός θα φάει 3, 4, 5, 6, 7 κτλ. Θυμάσαι, το συζητούσαμε και off-air. Είναι μια νοοτροπία. Δεν ταιριάζει στον ΠΑΟΚ η νοοτροπία αυτή. Δεν ταιριάζει γιατί θα ματώσεις κάθε παιχνίδι του φετινού ποταλήματος. Θα ισοδυναμεί με τελικό Champions League στους αντιπάλους. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Ακριβώς. Δεν βλέπετε ότι οι ανακοινώσεις του Παναθηναϊκού είναι στοχευμένες. Θυμήθηκε ο Δόνης. Τώρα θυμήθηκε. Όλα τα μάτια του ποταλήματος. Τώρα βρήκα να μιλήσει. Κάνανε χειρονομίες στην κερκίδα. Ο Αγγελίνας, ο άνθρωπος ο οποίος ήρθε σαν γυμναστής στον ΠΑΟΚ και έπαφαν φλάσεις και τα σκυλιά έξω από τη Μεσύμβρια, που κατάφερε το απίστευτο. Αυτός είναι. Ναι, ναι, αυτός είναι. Αυτόν είχε. Βεβαίως, βεβαίως. Είχε το απίστευτο, έκανε τον Λόρενς να πάθει σε μία προπόνηση δύο φλάσεις. Στις δύο, στις δύο είναι μία δώρο, φίλε. Ναι, έκανε, προκαλούσε τον κόσμο του ΠΑΟΚ και όλους τους πάντες και τα λοιπά και μιλάνε για προφυλακισμούς. Ορμούσαν στον πάγκο του ΠΑΟΚ, κάνανε τραβούκο. Κωστή, αυτό το πράγμα... Ο κόσμος, Χρήστο, συγγνώμη που σε διακόπτω, για μία ακόμα φορά ο κόσμος, φίλε, είναι τόσο εγκρατής και είναι τόσο συγκινητικός και είναι τόσο όριμος, γιατί βλέπει τι παίζεται γύρω-γύρω. Ακόμα και το Βαζελάκι που τώρα θυμήθηκε ο Δόνης. Καλά, αφού σε σφάξες τα προηγούμενα μάτια, γιατί δεν βγήκες να πεις τα προηγούμενα μάτια και ήθελες μέσα στην Τούμπα. Γιατί ήρθες να μας το πεις μέσα στην Τούμπα. Και τι έκανε χθες ο διαιτητής, δηλαδή, γιατί απαγορεύεται να δώσει πέναλτι που είναι καραμπινάτο στην καθυστέρηση. Δεν κατάλαβα. Για να καταλάβουμε, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με ψυχασθενείς. Λοιπόν, άκου τώρα. Λένε, γιατί σε 30 δευτερόλεπτα παραπάνω από το χρόνο. Τους λες ότι κάνει ο Διούδης, δεν μπορούν να απαντήσουν. Λένε, γιατί έδωσε 5 λεπτά. Τους λες ότι τραυματίστηκε ο Ινσούα. Ο Ινσούα είναι πιο ώρα κάτω. Καθυστέρησαν, μετά σου λένε δεν είναι πέναλτι. Μετά βγάζει ένα κίνηση ο Παναθηναϊκός και λέει ότι υπήρχε πέναλτι στον Περέα νωρίτερα. Αλλά... Οι εφημερίδες του Παναθηναϊκού μιλάνε για φάουλ. Μιλάμε, ο άλλος λέει στο 11ο λεπτό. Μιλάμε, παιδιά, οι άνθρωποι έχουν βάλει στόχο να μας τρελάνουν. Κανονικά. Εμείς θα τους τρελάνουμε! Δεν θα μας τρελάνουν αυτοί, αδερφέ μου! Δεν θα μας τρελάνουν αυτοί! Εννοείται! Αν έτρωγε ο τρίτος θερματοφύλακας του Ατρομήτου, το παιδάκι αυτό το 18χρονο, τον γκολ που έφαγε χθες με την ΑΕΚ, πες μου τι θα γινότανε! Τι θα γινότανε! Τι θα γινότανε, φίλε! Βάλανε τον τρίτο θερματοφύλακα και έκανε και έρανε κτλ. Οι ίδιοι Ολυμπιακοί κοστίμου που κατηγορούν το ότι κράτησε εξτρά προπόνηση, καθυστέρηση. Έβριζε ο Αβραάμ Παπαδόπουλος ο διαιτητή, γιατί δεν κράτησε εξτρά καθυστέρηση στα 5 λεπτά στην Ξάνθη. Οι ίδιοι άνθρωποι. Οι ίδιοι, μιλάμε ότι απλά έχει βαλθεί, έχουν κάθε στόχο, είτε να στο απαξιώσουν, είτε το κυριότερο να το κατακτήσουν με κάθε τρόπο, αρκεί να μην το πάρεις εσύ. Και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο να σε αποσυντονίσουν, να σε εκνευρίσουν. Αυτό είναι το κυριότερο. Να σε, η ομάδα δεν πάει σε τρελάνουν. Τίποτα, Κωστή. Τη δουλειά μας. Έχει κάποια διαστήματα τα οποία καλώς ή κακώς δεν μπαίνει πνευματικά έτοιμη στα παιχνίδια. Δεν ξέρω τι οφείλεται και πώς και τα λοιπά. Δεν μπορούμε να σπαταλάμε ημίχρονα. Πρέπει η ομάδα να μπαίνει με το μαχαίρι στο στόμα από το πρώτο λεπτό. Αυτό πρέπει όλοι να... είναι να είναι μάθημα αυτό, το τελευταία φορά να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ο Αντρέ πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση. Να δει, ήρθε ο άνθρωπος μετά από 5 μήνες τραυματισμού, τρώει καρατιά από το Χατζηγιοβάνι που μπορεί να τον τραυματίσει σοβαρά και δεν μασάει και δεν κάνει μασάει τίποτα. Και σηκώνεται ούτε ψυχολογικά, ούτε να φυλάξει τα πόδια του, ούτε να είναι κάπως φοβισμένο, τίποτα. Γυαλίζει το μάτι. Παραδειγματιστείτε όλοι οι υπόλοιποι από αυτόν τον άνθρωπο που τα έχει κατακτήσει όλα.
και θα μπορούσε να είναι ντίβα, θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Δεν είναι. Δίνει το παράδειγμα. Ο Θεός του ΠΑΟΚ είναι ο Άντρε και τον έχει ο Θεός γερό. Και κάτι τελευταίο, Κωστή μου, περιμένω παρέμβαση κύριο Αβγενάκη, αφού τον καλεί ο προβαταθλητής, είναι σίγουρο ότι θα κάνει παρέμβαση. Ό,τι τον καλούν από εκείνη τη μεριά. Βέβαια, 100%. Περιμένουμε να μας δικαιολογήσει την αντίδραση και του Αβραάμ Παπαδόπουλου, που λέει ότι η μάνα του διαιτητή είναι αυτό που το πιο αρχαίο επάγγελμα. Πεντακάθαρα το πιάνει η κάμερα. Και τα αυτά που έβριζε τον Μάνεσες και σπίτια στην συνέντευξη τύπου. Συνέντευξη τύπου. Έγινε Χρήστο. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Γεια σας. Μόνο ενωμένοι, λέει ο Γκολάν. Πόσο δίκιο έχει. Σου λέμε και τον Ολυμπιακό που το γουστάρω με τον Γκέμε. Γεια σου Μένιο. Έχουν λυσάξει. Ο Δε Γυραλέος, εχθές μου εξηγήθηκε, προχθές μάλλον, εξηγήθηκε η απορία μου. Ο Γεροντάκος εκείνος του Πασαλιμανιού, αποκαλώντας άθλιο το διαιτητή, φανέρωσε ακριβώς την κάλυψη που έχει από όλους τους εκεί των Αθηνών. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει είναι τραγικό. Αυτόν τον γέροντα τον έχουν βάλει για να φαίνεται ο νεότατος ο Αβραάμ. Γιατί όταν βλέπεις τον 80χρονο, τον 82 ετών, ο Αβραάμ και είναι πρόσεξε, προσπαράκι. Αυτή τη φορά το χέρι δεν ήταν της Νόβα, ήταν της ΕΡΤ. Το χέρι. Ήταν ο κύριος Δάρας που κρατούσε το μικρόφωνο. Τιμή και δόξα στην ΕΡΤ, τιμή και δόξα στην ΕΡΤ, πόσο άθλιοι μπορεί να είστε. Σαν το διαιτητή της Ξάνθης, όπως είπε ο Μπαρμασάβας. Μπαρμασάβα, μεταξύ μας. Μόνο ξένοι διαιτητές, μην το ξεχνάς. Εσύ το δηλώνες. Εσύ μη μας βγάλεις ψεύτες. Εμένα να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Έχω την εξής απορία, ας πούμε, και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σου και μόνο τον κόσμο. Δεν έχει δικαίωμα. Όταν προφανώς πάνε και του λένε του Δάρα ή του κάθε ρεπόρτερ, θα μιλήσει ο Παλωδωρίδης. Δεν μπορεί να πει, ως τι να μιλήσει. Ως τι να μιλήσει. Εγώ αρνούμαι να το κάνω, να κάνω τη μαριονέτα. Όχι, είναι κάτι. Όχι, φίλε, δεν θα μιλήσει. Κάνω ένα συνέντευξη τύπου. Σε ευχαριστώ πολύ, γιατί μου πέρασε το μήνυμα ότι δεν πρέπει να εξάπτομαι και αρχίζω και γελάω, ρε φίλε. Σε παρακαλώ, φίλε. Για γέλια είναι. Που φάγαμε στο πετσί μας. Παύλε μου, αγαπημένε, την αγωνία μας ας μην την κάνουμε εις βάρος της ομάδος μας να ακούγεται κατά κάποιο τρόπο που δεν έχει κανένα. Ανησυχία εκφράζει και είναι λογικό. Έτσι είναι, την ανησυχία μας, την αγάπη μας για αυτό που γίνεται. Έχουμε γίνει πολύ μεγάλη ομάδα, παιδιά. Αυτό. Μας πολεμάει όλο το κράτος της Ελλάδος. Αυτό είναι υπερβολή. Αλλά περί αυτού πρόκειται. Ο Δόνης είπε δύο αλήθειες, Κωστή μου. Λέει το παιδί, δεν μας το δώσαν εμάς το πέναλτι στα προηγούμενα παιχνίδια. Ναι, λέει, είναι πέναλτι, αλλά εμάς. Και τι θες, ρε Δόνη. Ήρθες εδώ να μας το πεις. Ήρθες, αγόρι μου. Ήρθες εδώ, δηλαδή σου δώσαν ένα σάπιο, ας πούμε, ξέρω εγώ, κομμάτι κρέας πριν από στο τάδε κρεοπολείο και έρχεσαι να το πεις στο δικό μου μετά από 5 μέρες. Και κλείνοντας, θα συμβουλέψω το φίλο το Δόνη, το Θεσσαλονικιό, αγόρι μου, μη γίνεσαι γεννήτσαρος. Μη γίνεσαι χειρότερος από αυτούς προσπαθώντας να αποδείξεις ότι είσαι Αθηναίος. Τα φιλιά μου, μη μασάτε, ζούμε μεγάλα στιγμή. Γεια, φιλιά, γεια σου Μένιο. Ζούμε μεγάλα στιγμή, στο φωνάζω. Γεια, γεια, τη ζούμε. Γεια σας, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Καλώς το παιδί, Γιώργο! Πώς θα καταφέρει ο Μένιος και με φέρνει τρίπλε και βγαίνει μπροστά. Κοίτα, τώρα έχω 5 που αναβοσβήνουν. Δεν ξέρω, δεν έχω αναγνώριση. 5 κουμπιά είναι στην κονσόλα, όλα ίδιο χρώμα έχουν. Άσε τώρα, εσύ είσαι το κάτι άλλο. Δεν ξέρω, αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, να πάμε καταρχήν να δώσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια από τον παλικάρι που χάθηκε. Για ποια περίπτωση μιλάς τώρα? Αυτόν τον πολίστα του, από τη Χίλη. Α, τον πολίστα, ναι, ναι. Κρίμα. Τραγικό. Ναι, οι άνθρωποι θέλει. Άστο και έτσι κιόλας. Τέλος πάντων, να πάμε στα δικά μας. Ναι. Με το που έρχομαι από το γήπεδο μετά από 2 αναβράζοντα για τον πυρετό, πιάνω την ΕΡΤ και έρχεται τη στιγμή ο σχολιασμός του Βαρούχα. Είναι, λέει, διπλό πέναλτι. Τον σβρώχνει ο άλλος από πίσω και ο δίπλα του πατάει το πόδι. Άξι. Γιώργο μου, μου επιτρέπεις. Δεν δίνω καμία σημασία στο τι λέει ο συγκεκριμένος. Όχι, ακόμα και όταν είναι υπέρ μας αυτό που λέει,
Έχω αποφασίσει να μην τον παίρνω σοβαρά. Έχω δικαίωμα γι' αυτό. Έτσι. Λοιπόν, πραγματικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Απόψεις του καθενός. Okay. Λοιπόν, ο καθηγητής, τι πάρα πει, καθηγητής, ποιος σου ονομάζει καθηγητές. Αυτός ένα μηδέν. Καθηγητής. Τέλος πάντων. Okay. Είναι η απόφαση δική μου ηλυμένη ότι δεν με ενδιαφέρει. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Είναι παιχνίδι να γίνει μάθημα στην ομάδα μας. Οποιαδήποτε ομάδα θα παίζεται, κύριοι, θέλουν ο κάθε ποδοσφαιριστής, είτε ανήκει σε μία μικρή ομάδα, είτε ανήκει σε μία μεσαία ή μεγάλη, να κερδίσει τον αίτητο. Για να το έτσι γράψουν οι εφημερίδες, έτσι να είναι. Έχει το απόκομμα της εφημερίδας. Εγώ στο έσπασα, να... θα σου λέει το αίτητο. Εγώ ήρθα. Το γράφει ιστορία. Όπως γράφει ιστορία ακριβώς κάθε φορά που δεν κάνει, αυτό που θα σε κερδίσει, έτσι και λυσάνε όλοι. Και ρίξε μία ματιά σε αυτή την παλιοφυλάδα του ερυθρόλευκου νέου. Αλλά τι γράφει. Γελάστε, γλεντίστε το. Στο ακούστε με που σας το λέω. Γλεντίστε το όλο αυτό. Στο ΒΑΡ ήταν ένας ο Τσίκος, φοβήθηκε και έδωσε αυτό στο πέναλτι. Ναι, οκ. Okay. Και κύριε, αρχικά ο διαιτητής δεν το δίνει. Έτσι, αρχικά ο Σλοβαίνος κάνει λάθος αρχικά. Όχι. Και ευτυχώς που υπάρχει το ΒΑΡ. Είναι ένα καραμπινάτο πέναλτι. Τέλος. Και βλέπει ότι είναι όχι καραμπινάτο. Αν δεν ήταν, θα το λέγαμε μόνοι μας. Το έχουμε πει κι άλλες φορές. Πάμε και στο άλλο. Γυρίζουν και λένε το διαιτητή. Δεν θυμάμαι ποιον είναι τον. Στην RDS στο Open. Ναι, ο νέος κανονισμός γυρίζει και λέει. Από τη στιγμή που θα βγάλει κίτρινη κάρτα σε οποιαδήποτε ποδοσφαιριστή, μπαίνουν στις καθυστερήσεις και στην καθυστέρηση. Εννοείται, ρε παιδιά. Τώρα μου έχει στείλει ο Βροχή, μου έχει στείλει ο Βασίλης, βράδυ Σαββάτου στη Λιβαδιά, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 5 λεπτά καθυστέρηση, 6 και 17 και παίζεται, έτσι. 6 και 17. Τότε δεν υπήρχε κανένα θέμα. Εντάξει. Ο Ινσούα πέφτει κάτω, είναι καθυστέρηση. Ο Διούδης κάνει στα δύο ελεύθερα, τρώει τουλάχιστον ένα λεπτό. Καμία δικαιολογία. Το τι σκούζουν αυτοί... Περάστε με τον ύφαλο αυτόν, γιατί θελείστε και παθιέστε. Μάθημα. Μάθημα. Έτσι, όποιος λέει ότι είναι όλα τέλεια, επειδή πήραμε το χ, κάνει λάθος. Κωστή, ακολουθούν τρία παιχνίδια δύσκολα. Ακριβώς. Και κλείνοντας, να πάω σε ένα παλικάρι. Και παράκληση προς τους γονείς των παιδιών αυτών που βγαίνουν από τις ακαδημίες, τα μυαλά τους να μην τα κάνουν φρουφρού των παιδιών τους. Έφυγες παλικάρι μου, κύριε Τσαβέρα, από τον ΠΑΟΚ. Πήγες στον Ολυμπιακό. Σε πετάξανε. Έτσι, μόνο για να τσερτύπη. Ορισμένα παιχνίδια με το, όπως λέει, διαφυσταλτική ομάδα στην Κίνα. Πού παίζεις παλικαράκι μου? Πουθενά, λέει. Καταστροφή. Πουθενά. Αυτά. Γεια σου Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Γεια σας, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς τον Κάραγιαν. Έλα Κωνσταντίνε. Έλα κόρη μου. Φιλαράκι, το άμα πούμε ότι συγχαινόμαστε κάποιον είναι μιμήσιμο. Γιατί είναι κακό. Το να απεχθάνεσαι, να πες μια πιο ωραία λέξη. Αυτό το... όχι, δεν το συγχαίνω. Αν δεν είναι μηνύσιμο, να μην σου δημιουργήσω. Όχι, ναι, εκφράζει μια άποψη. Αυτό το σταφυδόψωμο να πούμε, ποτέ δεν το γούσταρα. Άστο. Και όταν ήταν στην ομάδα μας. Ποτέ. Ποτέ. Δεν το έχουμε πει πολλές φορές. Να βρίζω κάποιον που φοράει την πανέλα του. Δεν βρίζουμε, απλά δεν σε γουστάρουμε. Όχι, όχι, λέω, ήταν ο μόνος τότε που με ανάγκασε και έφυγα από το γήπεδο πιο νωρίς για να μην το βρίσω. Οκ. Θυμάμαι σαν τώρα, είναι ο μοναδικός που με ανάγκασε να φύγω. Δεν σε θέλουμε εδώ, δεν είσαι σαν και εμάς. Ποτέ δεν θα γίνεις. Και είσαι εκεί κάτω, να είσαι Αθηναίος και έγινε. Να το λες και να το χαίρεσαι και εμείς να γελάμε με την πλάτη. Έγινε. Και από εκεί που είναι γρήγορα θα φύγει, γιατί τον έχουν πάρει χαμπάρι. Τέλος πάντων, δεν μας απασχολεί. Έτσι, άνθρωπος που είχε εξαφανίστηκε, τον έψαχνε η οικογένεια του, βγήκαν εκεί του και κάνανε εκκλήσεις. Κοίτα στο Ντουμπάι. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Και βρίσκεις χθες να πεις συμμορίες. Τι συμμορίες, τι σου κάναμε. Τι παράπονα είσαι από. Για κανένα φορτηγό Κυριάκος μετά να κρύβεται τα φέντα. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Και τα τέτοια. Μπορείς να μπεις και κάτω από τα ψαλίδια να πούμε. Ας μην χάσουμε την... Για να φεύγεις να πούμε. Ας μην χάσουμε την ισορροπία μας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν υπάρχει. Πιστεύω ότι τον αγαπάμε, τον αγαπάμε. Κάποιος είναι να κάτσει λίγο στον πάγκο. Ο φίλος με την Αβάνα. Ο Μπίσε.
πρώτος το έχω πει. Σ' αγαπάμε για να σε προστατεύσουμε. Βέβαια, άλλο, παιδιά. Το Πελκάκι μπορούσε να πει χθες, εγώ το περίμενα. Νομίζω. Νομίζω, ναι. Ήθελες παίκτες με τρεξίματα και δεν τους είχες. Νομίζω, ναι. Και δεν έκανες κάτι και γι' αυτό, ας πούμε. Ξέρετε ότι το έχω αδυναμία, έτερον ή κάτερον, Κώστα. Έτσι. Μόνοι μας το χάσαμε το μάτι. Εμείς το χάσαμε. Ναι, ξεκάθαρα. Είχαμε τουλάχιστον 5 παίκτες, να μην πω παραπάνω, οι οποίοι ήταν σε κακή κατάσταση. Μετά από πολύ καιρό κακή εμφάνιση από τα δύο παιδιά που είχαν πάρει όλη την ομάδα στην πλάτη τους, και ο Λιμιός και ο Γιαννούλης, αλλά δικαιούται και αυτοί όμως, δεν μπορεί να είναι στα κόκκινα συνέχεια. Κοίτα, ο Γιαννούλης κρεμάστηκε από το Στόχ, δεν βοήθησε ποτέ. Εντάξει. Και ο Στόχ την ευκαιρία του, νομίζω, τρία μάτς συνεχόμενα βασικός, δεν. Δεν τους απαξιωθούμε με όποιος δεν μπορεί. Ξέρε παιδί μου, απλά τον προπονητή σου δεν τον εξέτασες. Δεν τον εξέδεσαι τον προπονητή. Μπήκες μα, το λέγαμε. Σε δίνει την ευκαιρία, μπες μέσα ρε φίλε και πάμε και πες εγώ θα είμαι εδώ. Δεν θα φύγω, δεν θα βγω ρε φίλε. Δεν θα βγω. Ακριβώς. Αυτός που πιστεύω ότι το γούσταρα πολύ καλά, ο Μίσιτς όλη τη χρονιά. Ο Μίσιτς είναι μια σταθερή αξία που βλέπεις. Ναι. Αυτός που μου άρεσε πάρα πολύ φίλε ήταν ο Ίγκιασον. Ναι. Μπορώ να πω το Παλικαράκι. Δηλαδή, αν το συγκρίνω με το φετινό Βαρέλα, είναι μια κλάση πάνω. Εντάξει. Το Βαρέλα, το είδες, πήρε και αυτό τους αγώνες. Καλά, πήρε την ευκαιρία του. Αυτός την εκμεταλλεύεται την ευκαιρία. Δεν έχει κάνει το μεγάλο λάθος. Είναι σταθερός, είναι ψύχρεμος. Πολύ καλός είναι, όχι, πολύ καλός. Απλά, χθες, Κώστα μου, δεν είναι ένας παίκτης που ξεκινάει νοθρά. Ξεκινάει όλη η ομάδα. Αυτή που διακρίθηκα, σου λένε ο Μίσιτς, ο Ίγκασον και ο Βιερίνε μετά που εντάξει πάντως είχε κάνει λαθάκια, αλλά έχει μια ποιότητα που σου λέει εγώ είμαι εδώ και χάρη σε αυτόν τον πιάνε το χείνα. Έγινε Κωνσταντίνε μου! Έγινε σε φιλό! Πάμε, προχωράμε, δεν τελειώσαμε. Γεια σου Κάραγια, καλά εννοείται ρε παιδιά. Ο αρχηγός θα κριθεί στα πλαίσια. Α, αυτό που είπε. Κάτι παραπάνω. Αυτό που είπε. Ακούτε τον αρχηγό, είδες τι είπε. Ας μην έπαιζα, λέει, ας μην σκοράρα και ας κερδίζα. Μας τα έπαιζε λέει και ο Ζήμκοβιτς, με νοιάζει. Αυτό είναι. Πάνω απ' όλα η ομάδα. Φιλιά, φιλιά. Ναι, γεια σας. Μήπως γνωρίζετε, ναι, για ποιο λόγο ο ΠΑΟΚ δεν χάνει? Γι' αυτό 1-0! Είναι μια ωραία απάντηση. Προχώρα παρακάτω. Αλλά όσο έχεις αυτή την καρδιά που χτυπάει, που λέγεται Αντρέ Βιερίνια μέσα, δεν πρόκειται, Κωστή. Ναι. Να κάνει τα πάντα, θα τραβήξει και τους άλλους για να μπορέσουν να κάνουν αυτό που κάνανε και χθες. Δεν θα έπρεπε όμως να είναι έτσι. Ένας μόνο, έτσι, δεν θα έπρεπε. Το παιχνίδι χτες ήταν καρμπών με τον συμπολίτη. Ναι. Δηλαδή, ότι μπαίνετε θα το πάρω. Ναι, ποιος συμπολίτης, ποιος βάζελος, όλους θα τους πάρουμε. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Σωστή ανάρτηση του Γιώργου του Σαββίδη, δεν υποτιμάς κανέναν. Εντάξει, τα 2, 3, 4, 5, 10 γκολ είναι μόνο έτσι για να κάνουμε χαβαλέ, αλλά κανένας, εγώ πιστεύω, δεν το πίστευε πραγματικά ότι οποιοδήποτε ομάδα και ειδικά τον Παναθηναϊκό που θα σκύλιαζε να κερδίσει, θα κερδίζουμε με 5-0. Ναι. Τέλος πάντων, θέλω να ευχηθώ περαστικά σε ένα φύλαθλο λίγο πιο κάτω από εμάς που έπεσε κάτω και τον δίνανε πρώτες βοηθείες. Ναι. Ελπίζω να είναι καλά. Και ένα μπράβο, το είδα, δεν μπόρεσα βέβαια να το ξεχωρίσω από εκεί που ήμουνα, στο Γιαννάκη. Αυτό ήθελα να το πω στο κλείσιμο. Άστα να το πω γιατί θέλω να κάνω ειδική αναφορά. Μου άρεσε όλη αυτή η κίνηση. Άντε, εντάξει, έγινε. Σε χαιρετώ. Χαιρετισμού σε όλους. Κωστή, άμα θέλεις βάλουμε για τα κρέατα. Ναι, να σε βάλω. Έγινε. Γεια σου Μανώλη. Ναι, μην παίρνετε άλλο, να πάρω αυτές τις τρεις γραμμές που είναι μέσα. Καλημέρα. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον, έλα Στελάρα μου, σε ακούω. Φιλέ, αυτό το παραλίγο πάθημα που να μας γίνει μάθημα, ότι από το πρώτο λεπτό μια φορά δεν το είπα, φίλε, την Παρασκευή, ότι πρέπει να μπαίνεις μέσα σαν να χάνεις 2-0, ότι δεν πρέπει να πετάς ένα πρώτο ημίχρονο. Πρέπει να μπαίνεις μέσα σαν να χάνεις. Το μαχαίρι στα δόντια, το είπαμε 100 φορές, το νου σας που λέμε συνέχεια είναι ακριβώς γι' αυτό. Όχι νοθρός. Δηλαδή, δεν γίνεται να πετάς ένα ημίχρονο συνέχεια, μετά να γίνεται ένα λάθος, γιατί άνθρωπος είναι, έκανε ένα λάθος για να τον κρεμάσουμε τον Κρέσπο, και μετά να τρέχεις να τους κυνηγάς και να κάνουν μισή ώρα να εκτελέσουν ένα out, αλλά φυσικά δεν είναι, σε καμιά περίπτωση δεν τους βάζουν στο επίπεδο του Άρη που πέφτανε κάτω και ξεφτυλιζόταν, έτσι. Όχι, δεν είναι. Άλλος τρόπος. Απλά και εκεί, ο κοινός τρόπος είναι η δική μου νοθρότητα, η δική μου υπεροπτική
αντιμετώπιση. Τα δύο κύριο Ζώνης κερδίζαν ένα φάουλ και δεν πήγε να το χτυπήσει κανένας. Να πάνε, περνούσε ένα λεπτό. Άστα, έτσι. Σαν ταινία του Αγγελόπουλου. Σαν ταινία του Αγγελόπουλου. Με διανυκτέρευση έκανε ο Διούδης. Εμείς βάλαμε τρία γκολ να τρέχουν αυτοί. Τρέχαμε εμείς. Γιατί δεν πήγαμε όπως έπρεπε να πούμε μέσα στο παιχνίδι. Έτσι. Πάει και τελείωσε. Κοίταξε, στα τρία μάτς που έχουμε χάσει βαθμούς και με το Συμπολίτη και με την ΑΕΚ κάτω που το κάνεις 0-2-0-3 τελειώνει το μάτς. Και εχθές αυτό που λέω, εμείς καθορίζουμε τη μοίρα των παιχνιδιών. Είμαστε αυτοί που πρέπει. Είμαστε συγκεντρωμένοι 100%. Θα ήμασταν τώρα με συν 6 βαθμούς. Δεν τους έχουμε όμως. Το θέμα είναι να μην κάνουμε ξανά το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι. Κατάλαβες. Και Κωστή, αυτοί που κολυμπάνε μέσα στη βρωμιά, γράφουν σήμερα για βρωμιά. Ρε, είναι δυνατόν. Δείτε τον αρχηγό σας πώς συμπεριφέρεται στο διαιτητή. Και θέλω να δω αν υπάρχει αυθεντικός δικαστής. Κατάντια, το Μασχαλάκι, φίλε. Το Μασχαλάκι του κρεμάσαν για μια κουβέντα. Τιμωρήθηκε, φίλε. Ναι, τιμωρήθηκε για μια κουβέντα. Ούτε ο κύριος Ζώνης τιμωρήθηκε, ούτε ο... Να δω τι θα γίνει με το που το βρίζει φορά παρτίδα, έτσι. Το φαίνεται πεντακάθαρα στη γάμα του λέει. Τώρα που. Α γέλει. Γιατί δεν βγάζει μάτι μια κόκκινη. Ακόμα δεν έχει κλείσει το φιλοάγωνα. Χειρότερο για μένα, πρόσεξε. Χειρότερο Στέλιο από το τη βρισιά είναι που του κάνει με το δάχτυλο. Θα δει. Πώς λέμε, θα σου πω έξω. Ναι. Ή θα. Δεν λέμε ρε παιδί μου, θα δει τι θα πάθει. Ναι, και ναι. Εγώ με το χέρι, με το δάχτυλο. Καλά, θα δει μετά. Θα δει ρε. Που κάνει. Είναι, αυτό δεν απειλεί. Η γλώσσα του σώματος. Αυτά. Αυτά με τα κάναμε εμείς, φίλε. Τώρα όχι πρώτο σύνδεδο από τον βρωμιά και μπόχα και τέτοια που λένε αυτοί. Είναι δυνατόν. Τι τους έκανε ο διαιτητής στην Ξάνθη. Τι φάση δεν κάνει. Κάτσε να δούμε πηγαίνει έχουμε άποψη. Τίποτα. Άστο, τίποτα. Δεν υπάρχει. Ίσα έπρεπε να αποβληθεί και ένας παίκτης τους. Κάπως τον κέντρο. Έγινε Κωστή, συνέχεια. Φίλε, μόνο ενωμένοι. Γεια. Σε χαιρετώ. Πάμε δύο γραμμές ακόμα. Μην παίρνετε θερμή παράκληση. Μην παίρνετε τηλέφωνο γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα για να μην σας αφήνω να περιμένετε. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα Κωνσταντή, καλημέρα. Γιάννης από Πειραιά. Γεια σου ρε Γιαννάρα, τι γίνεται αδερφέ μου. Καλά, καλά στην άποψη, στεναχωρημένος, χάσαμε δύο βαθμούς. Εντάξει. Τώρα, γιατί πραγματικά όπως και με την ΑΕΚ με τον Μπίσεσβα να βάζει το πέναλτι. Ναι. Και τώρα με τον Παναθηναϊκό, αυτή είναι όλη η ουσία. Τώρα, ξέρεις τι, οι Παναθηναϊκοί, οι περισσότεροι να γνωρίζουν ότι στον Κουρμπέλι ρίχνουν. Βέβαια, αφού κάνει. Είναι πέναλτι ρε παιδιά. Αυτό. Τώρα από εκεί πέρα ξέρεις τι γίνεται, υπάρχουν Παναθηναϊκοί που δουλεύουν σε ερυθρόλευκα ραδιόφωνα. Ναι. Καταλαβες. Και αυτοί τους λένε τώρα. Έξι. Τι να κάνουν. Καταλαβες τι γίνεται. Μα πρώτα ο πρόεδρος τους δεν έχει κάνει τα κείμενα 100 φορές. Άστο. Σήμερα το αφήγημα. Έτσι. Ναι, και το τι τους έκανε ο διαιτητής στην Ξάνθη δεν τους έπαιξε 80-20 υπέρ, κατάλαβες. Ακριβώς. Έπρεπε να δώσει. 80-20 υπέρ. Μα έτσι μάθαν τόσα χρόνια. Ξυνίζει το όταν είναι 50-50, έτσι. Αυτό ακριβώς. Κατάλαβες. Δεν τους άρεσε. Που πιθανόν να είναι και 60-40 υπέρ τους. Όταν έχεις μάθει όμως τόσα χρόνια στο 90-10 και στο 80-20, χαλάς τον κόσμο που ξαφνικά μπορεί να είναι 60-40 υπέρ σου. Και όταν είχες μάθει να περνάς από την Ξάνθη, ας πούμε, όπως περνάγες, καταλάβες, τώρα δεν σ' αρέσει. Ακριβώς. Ξυνίζει τώρα. Ξυνίζει. Που παίζει στα ίσια η ομάδα. Τέλος πάντων, πίσω από όλα αυτά κρύβεται πάλι ο κόκκινος. Αυτό έχουμε υπόψη μας αυτό. Γιατί φυσικά. Και αυτός είναι ο βασικός αντίπαλος και στο πρωτάθλημα. Και να πάμε στο Καραϊσκάκη, φίλε, και να πάρουμε το διπλό. Αυτό, τίποτα άλλο. Αυτό. Έγινε. Γεια σου Γιαννάρα. Φιλιά, να είσαι γερός. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Τρεις αναβοσβήνουν, θερμή παράκληση. Κάντε ένα διάλειμμα. Πρέπει να πάμε σε διαφήμιση και μετά θα ξαναδώσουμε γραμμές για να μην περιμένετε όλη την ώρα. Έλα Παναγιώτη μου, έλα. 4.85 θα με βάλει για την κλήρωση. Θα τα πάρει ο Γιώργος γιατί δεν τον έβαλε στην κλήρωση. Δεν πρόλαβε. Τι λες, τον άκουσα στο τέλος που είπε βάλε με και τον έχω βάλει. Το πιάσες. Βέβαια. 4.16 νομίζω είναι ο Γιώργος, αλλά ξέρω δάνα είναι. Για το παιχνίδι δεν θα πω τίποτα. Ναι. Δεν έπρεπε να είναι ο κύριος Δόνης στον πάγκο του Παναθηναϊκού, μόνο αυτό. Ναι. Τίποτα άλλο. Σωστό. Για αυτό που είχε γίνει στο προηγούμενο μάτς. Συγγνώμη. Ναι. Στον Καναδά μάθατε τι έγινε. Στον Καναδά. Στον Καναδά, ναι. Όχι, τι. Ένας από τους μάρτυρες του Νούρου. Ναι. Όχι ένας, ο βασικός. Γεια σας. Ναι. Περανόσπορος. Ατύχημα. Ένα τροχαίο. Όλος τυχαίος λέει δεν έστρεψε, δεν φρένει. Ναι, ξαφνικά δηλαδή. Ναι. Έπαθε ένα τροχαίο. Τροχαίο. 9. Προσέξτε. 9. 9 νεκροί. 9 νεκροί μάρτυρες. Μάλιστα. Έτσι. Όταν έμπαινε ο Σταλόνε στο Ράμπο, όταν έμπαινε ο Ράμπο μέσα. Όταν ο Σταλόνε έμπαινε μέσα στο βιετναμέζικο χωριό και με το μυδράλιο, να πούμε, έκανε. Είχε λιγότερους νεκρούς στην καλύβα. Αυτό έχω να πω. Αυτό. Λοιπόν, κατάδια. Αν συνεχίσετε να μην το δικάζετε, μπας και τελειώσουν οι άνθρωποι. Να είστε καλά όλοι εκεί κάτω.
Να είστε καλά. Φιλιά. Και να βρείτε ποιος φταίει και για ποιο, γιατί δεν κράτησε καθυστέρηση. Την αγάπη μου, ζου μου σου. Γεια σου Παναγιώτη μου, ζου μου σου αδερφέ μου. Ζου μου σου, να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Σε περιμένω το μεσημέρι. Φιλιά. Την φιλιά. Αγάπη μου. Την φιλιά, 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 φιλιά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Θυμίζουμε, ηλεκτρονέτ Μπαμπουκής Νικολαίδης, κληρώνουμε σήμερα αφιγραντήρα Carrier 170 ευρώ. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Είναι μεγάλο, είναι σπουδαίο το δώρο και ακριβό και πολύ ωραίο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Φεστιβάλ τιμών μικρού μήκους μέχρι 10 Νοεμβρίου στην ηλεκτρονέτ. Εκπληκτικές τιμές. Μπουκάρετε, λέτε, άκουσα τον τζατζ το πρωί που λέει ότι έχεις και φοβερές τιμές, έχεις εκπτώσεις σε όλα τα προϊόντα, κάνε κουμάντο. Και βέβαια μια σακούλα κρέατα από το Κροπολείο Μιχάλης στον Εύωσμο κληρώνουμε σήμερα. Θυμίζω, Αιγαίων Ψαραγορές 2, ιχθυοπολία εκπληκτικά, δύο μαγαζιά κούκλα και στο δικητήριο 214.000 Δηληβεριά και στο Ρεόκαστρο 695666 με χωρίς λέπια, χωρίς εντόστια, καθαρισμένα έρχονται, πεντανόστιμα, πεντακάθαρα, δεν αφήνουν να μπαγιατέψει τίποτα στο Αιγαίων. Μια μέρα γεια σας. Νικολαίδη Ζαχαροπλαστία, Καρολή και Δημητρίου 237 και 163 και τουρτάρες και σοκολατόπιτες και καταπληκτικά ψωμιά και ό,τι θέλετε, όλα τα πάντα όλα εκεί. Σε δύο καταπληκτικά μαγαζιά στον Εύωσμο. Και κρεατούμπα πόντου 10, ψητά και μαγειρευτά. Όσοι περάστηκε χθες και φάγατε, ενθουσιασμένοι, 9.26, 7.40, κρεατούμπα απέναντι θύρα 8 του γηπέδου της Τούμπας. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα! Πάμε, πάμε, πάμε! Μπουκάραμε! Μπουκάραμε! Εδώ είμαστε! Μπουκάραμε σε δεύτερη ώρα. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές 2310-287-888. Θα πω σε λίγο χορηγούς για να μην περιμένετε. Να καλωσορίσω απλά τον καινούριο χορηγό, Καντίνα Pit Stop. Αγαπημένα Καντίνα Pit Stop. Καφέ, μπουγάτσα, πίτα, τσιγάρα με το χαρακτηριστικό κόκκινο βανάκι. Και στην Πόντου 56 στη Λαχαναγορά και στην Οδό Λαγκαδά μετά τη γέφυρα της Σταυρούπολης και στην, στη δυτική είσοδο στην Παλαιού Σταθμού 36 μετά τα δικαστήρια και βέβαια το απόλυτο success story της Θεσσαλονίκης. Καντίνα Pit Stop θα σας πω μετά τους υπόλοιπους. Πάμε γιατί περιμένουν 4 ήδη στις γραμμές. Να θυμίσω ότι κληρώνουμε σήμερα καταπληκτικό αφιγραντήρα. Γράφετε FM. Αφήνετε καιρό και το στέλνετε στο 54526. Αφιγραντήρα Carrier 170 ευρώ. Το δώρο μας, η αξία του, καταπληκτικό από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης και μια σακούλα κρέατα από το Κροπολείο Μιχάλης. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Να πούμε συγχαρητήρια στο Τζίλο, Κωστή, Άκης έτσι. Ναι, έλα Άκη, σε κατάλαβα, ναι. Ναι. Να πούμε, γιατί αυτός είπε τον ξένο το DDT, έτσι, γιατί τόσο καιρό εγώ του στασούρνω κανονικά, έγινε. Φυσικά, ο διαιτητής, ο Σλοβαίνος έδειξε, παίζεται. Παίζεται, μπράβο. Βεβαίως. Ο Τζίλος είπε πάνε δέστο. Προς τιμήν του. Δέστο το είπε. Προς... Λοιπόν. Για... Μα γι' αυτό υπάρχει το VAR. Αυτό που το ανθρώπινο μάτι του διαιτητή στην ροή του αγώνα δεν μπορεί να το πιάσει, να το πιάνει το ηλεκτρονικό μάτι. Τόσο εγώ, απλό είναι, παιδιά. Μπράβο. Τα αυτονόητα δεν τα λέμε, ρε Κωστή. Λοιπόν, είναι ακριβώς. Κοίταξε, και όσο για την, πώς την είπες, χιλιο... Τραγουδισμένη. Δημοσίουμο, ρε. Τι. Πώς το είπες στην αρχή, στο προλογό σου, την αυτή την ομάδα του δημοσίου κάτω. Τη χιλιοχαϊδεμένη, την κακομαθημένη. Μπράβο, έτσι θα τη λέει. Έτσι, κάτι βγάζουν σπηριά εκεί κάτω όταν το λες αυτό, γι' αυτό σου λέω. Το ξέρω, δεν πειράζει. Ξύδι. Όχι, εμένα δεν πειράζει. Εγώ χαίρομαι να τους λέμε. Εδώ ξέρουν, εδώ, σε αυτό το δίωρο, δεν υπάρχει ούτε γραμμή, ούτε αυτό, τίποτα. Είναι ένας μόνο που του κατεβάζει το κεφάλι και τα λέει. Στη Ξάνθη που πέρασαν τα 5 λεπτά και λέει 5 λεπτά σε κράτησα. Τι θες, αλλο ρε. Έτσι τον είπε. Ναι, ναι, ναι. 5 λεπτά σε κράτησα. Όχι και με υφάκι, ότι τι να κάνω, ρε, 5 λεπτά. Δηλαδή, δεν βγαίνω, μάνα μου. Ναι, άκου τι είπε ο αρχηγός αυτής της ομάδας που ήταν και παλιά σε μια άλλη ομάδα εδώ δίπλα μας. Λοιπόν, ναι, αλλά στον προηγούμενο αγώνα, γιατί παίχτηκε μισή ώρα πιο μπροστά εκείνο το παιχνίδι, χρωστούσαν άλλα 4 λεπτά εκεί πέρα. Εκείνα δεν μας τα έδωσες, ρε φίλε, λέει. Κατάλαβες τώρα που το πάρει το Λιβαδιακό στο ένα το λεπτό παίζανε μπάλα με το Λιβαδιακό. Αυτή δεν είναι Λιβαδιακό. Αφού στο τέλος δεν κάνανε τεστ τέτοιο doping control, κάνανε τεστ εγκυμοσύνης στο Λιβαδιά. Άσε μας, ρε φίλε. Έχω άδικο που το λέω. Εγώ το έβλεπα το παιχνίδι, γιατί δεν βλέπω άλλες ομάδες. Καταρχήν, πάμε παρακάτω. Είδες το παιχνίδι Μπαρτσελόνα. Όχι.
Λοιπόν, είδα, το, είδα το Bayern Eintracht, χαίρομαι που μια ομάδα με ασπρόμαυρα έριξε 5 γκολ στην Bayern, παρότι ήμουν Bayern μικρός λόγω Ρουμενίκε. Δεν πειράζει, συλληπιτήρια. Λοιπόν, άκου τώρα. Το θέμα είναι να ξεσπάσουν τώρα εκεί που πρέπει, ή της Bayern. Εκεί θα ξεσπάσουν, εντάξει. Λοιπόν, εκδιώχθηκε ο Kovac, να το πούμε αυτό, ο Κροάτης. Ναι, έναν άλλον. Όχι, πειρά αυτό που το βοηθώ. Φλικ, κάπως έτσι. Ο βοηθός του. Φλικ, μπράβο, το φλικ, αυτό πήραν. Λοιπόν, αυτός θα τους κάνει φλικ, αυτός εδώ πέρα. Φλίκι, φλίκι. Σας λοιπόν, έχω κάνει σαν τα μούτρα μου. Σε 7 λεπτά μέσα, προσέξτε, εσείς οι άμπαλοι, γενικά μιλά για τους άμπαλους. Εσείς οι από κάτω, προσέχετε τους από πάνω. Λοιπόν, μέσα σε 7 λεπτά, η Μπαρτσελόνα έφαγε 3 γκολ. Αυτό άμα γινόταν ρε άμπαλοι εδώ πέρα στην Ελλάδα, σε οποιαδήποτε ομάδα. Άστο δε. Πρόσεξε, για τη μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη μιλάμε τώρα. Μην το συζητάς. Έχασε 3-1 μέσα σε 7 λεπτά και άμα το, όποιος είδε τον αγώνα, 10 λεπτά παίξαν μπάλα αυτοί. Παραπάνω δεν παίξανε. Τόσο ήτανε. Κατάλαβες, Κωστή. Και όσο για τους επιδοτούμενους, πρόσεξε, επιδοτούμενους, ομάδες, επιδοτούμενες ομάδες του Γαβρού, γιατί και χθες αυτοί επιδοτούμενοι ήταν, έτσι. Καταλαβαίνεις πως το λέμε, έτσι. Όχι, βέβαια, φυσικά καταλαβαίνω. Μπράβο, τόσο άλλο είναι επιδοτούμενοι. Μην βλέπεις που έφυγε ο Λιβαδιακός, τώρα θα φύγει ο Πανιώνιος. Τόσο. Πάλι επιδοτούμενη ομάδα του Γαβρού. Τόσο έχω. Σκούζουν πρώτα αυτοί. Οι πιο βρώμικοι είναι αυτοί που φωνάζουν πρώτοι. Είναι σαν αυτόν που σε ένα σασέρ μέσα την αμολάει και λέει: καλά ρε παιδιά, δεν τρέπεστε λίγο. Τι είναι αυτό το πράγμα, μέσα στο σασέρ, δηλαδή λίγο εγκράτεια, θα λιποθυμήσουμε. Τι είναι αυτά τα πια, κοιτάει τους άλλους και την έχει κάνει ο ίδιος, φίλε. Την έχει αμολύσει. Κωστή, τελευταίο, πρέπει να το πεις και αυτό και στο τέλος. Σήμερα όλοι στο παλατάκι. Ναι. Έχουμε βόλιο. Έχω δύο πράγματα κρατημένα για το τέλος. Ένα το βόλιο και ένα που θέλω να πω για τον Γιαννάκη. Έγινε. Σε φιλό. Σε φιλό. Πάμε. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον παιδί. Καλώς τον. Τι κάνεις, ο Κώστας σήμερα. Έλα, Κωνσταντίνα. Καλά είσαι. Από πού? Στον Κομίγκες, ο φίλος του Κομίγκες. Ου, καλώς τη μορφή, ρε. Έλα, ρε, Κωνσταντίνε. Τι κάνεις. Έλα, γόρι μου. Καλά. Δόξα τω Θεώ. Ναι, αυτό χθες γαμάτο υποτιμήσαμε το Βάζελο. Λέγαμε σαν τη Λαμία θα πάει στο 15. Ναι. Θα τους πετάξουμε τα 3 και ενώ φάγαμε. Και χθες δεν ήταν το άλλο, στην καινούργια δουλειά είχα ένα σκουλίκι μαζί μου. Ναι, εντάξει, έναν Αριανό, μιλάμε, δεν χρειάζεται να χαρακτηρίζουμε. Ναι. Αριανό, αλλά ρε εσύ, με γύρισε τόσο τα μυαλά που μου ερχόταν να ανοίξω το φορτηγό και να τον πετάξω απ' έξω. Δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να περάσει τη ζωή στη φυλακή. Αλλά να τον έχεις μαζί και να σου λέει σε εμάς 7 λεπτά, τώρα 11.30 και... Προσέξτε, να σου πω κάτι, άξο Κωνσταντίνε μου. Να σου πω, ρίχνω τον εγωισμό, λέω και συγγνώμη. Και δεν δεχότανε, μου ερχόταν λέω το να αρχίσω τις μπατσαδιές. Τέλος πάντων, όλο αυτό. Μυαλό, δεν μπόρεσα να κοιμηθώ από τις. Άκουσε με, Κωνσταντίνε μου. Έχω να σας συμβουλέψω κάτι. Με πολύ αγάπη. Αυτό όλο πρέπει. Η καζούρα, ο θυμός, το πείραγμα αυτό πρέπει να φτάνει μέχρι ένα σημείο. Αν δεις ότι ο άλλος προσπαθεί να σε βγάλει από τα ρούχα σου. Ένα χαμόγελο έγινε. Πιο πολύ θα εκνευριστεί αν δεν τσιμπήσεις. Αν τσιμπήσεις, του κάνεις το χατήρι αν τσιμπήσεις. Κερδίζει. Αν τσιμπήσεις και μπεις στο διάλογο, είσαι φίλε ο αίτητος μπαμπλούχος. Συγύρισε το μυαλό. Εντάξει. Θα τον πετάξω, λέω, θα τον πετάξω στη χωματερή και θα το βρούνε κιόλας. Τελείως. Αυτό είναι. Τι να πω. Να, τέλος πάντων, να μιλήσω για το παιχνίδι. Να, ναι. Το κάναμε το λάθος. Δεν το είδα κιόλας γιατί το ακούγα στο ράδιο. Ναι. Να, αυτό. Κάναμε το λάθος που υποτιμούσαμε το Παναθηναϊκό. Και να, χαρίσαμε πάλι άλλους 2 βαθμούς. 2 και 2. 6 βαθμούς έτσι πήγαν. Έτσι είναι. Έτσι. Αυτό. Δυστυχώς. Εμείς φταίμε. Εμείς. Αυτό το λάθος αυτό. Έγινε, Κωνσταντίνο μου. Από Κωστή μου, καλή εκπομπή, καλή συνέχεια. Να σε καλά, αδερφέ. Απλά ήθελα λίγο να τα βγάλω γιατί... Να τα βγάλεις. Γι' αυτό λέω, αγόρι μου, ραδιοψυχοθεραπεία κάνουμε. Εδώ θα παίρνεις τον Κωστάκι να τα λες, αδερφέ μου. Φιλιά. Ξέρω πως νιώθετε, έτσι. Το ίδιο νιώθω κι εγώ. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Θοδωρής. Έλα, Θοδωρή. Καλώς τον, λοιπόν. Έλα ρε Ανδρούτσα. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Ναι. Εγώ βλέπω και τρίτο παιχνίδι πάλι ντέρμπι. Με την ίδια κακή νοοτροπία έχουμε κατέβει. Έχουμε πετάξει το πρώτο ημίχρονο. Ναι. Μετά, γιατί θα γίνει και στραβή.
τους κυνηγάς από πίσω. Εντάξει, και τζάμπα έχουμε χάσει 6 βαθμούς. Σωστό. Η αλήθεια είναι, εκτός από την νοοτροπία, έχω και μια μεγάλη ανησυχία το αν τελικά πραγματικά αυτό το σύστημα ξέρουμε τι πρέπει. Εγώ δεν το έχω καταλάβει προσωπικά. Δεν έχω καταλάβει, ιδίως εκείνη την αριστερή μεριά, τι κάνουμε. Δηλαδή, έχουμε έναν αριστερό εξτρέμ, τον οποίο του λέμε μη παίζει εξτρέμ, πλακτείνει μέσα και την παίρνει όλη την γραμμή ο Γιαννούλης. Ο δε αυτός που κλείνει μέσα σκουντουφλάει όλη την ώρα με το πίστευμα. Σκουντουφλάει. Ναι. Βγαίνει στα δεξιά εξτρέμ ο Μίσιτς. Είναι μια ανακατοσούρα, ειλικρινά δεν την καταλαβαίνω. Πάντως, βλέπω... ναι, για να κάνω το συνήγορο τώρα, μου επιτρέπεις. Ναι, ναι, να τελειώσω και μετά πέσω. Ναι. Ολοκλήρωσε το, ολοκλήρωσε το. Ναι, και μετά βλέπω ότι όταν σφίγγουμε και βλέπουμε ότι δεν βγαίνει, ξαναγυρνάμε στα παλιά καλά συστήματα. Ναι, δεν γίνεται να έχεις ένα εξτρέμ, ένα πάξα ντομάτος και να του λες εσύ κάθε πίσω. Ναι. Όχι μόνο γιατί ο άνθρωπος ξέρει μπάλα, εντάξει. Γιατί όντως ο άνθρωπος δεν κρύβεται στη δύσκολη στιγμή. Ναι. Είναι αυτό που δεν κάνει. Αυτός κάνει την κεφαλιά χθες στο γάμα. Μα δεν είναι μόνο η κεφαλιά. Δεν κρύβεται. Ο άνθρωπος είναι ηγέτης. Δύο ηγετικές φιγούρες έχουμε στην ομάδα. Πραγματικά. Εντάξει. Ναι. Εγώ το θέλω να σου λέω με το περσινό παιχνίδι με τον Πανιόνια στο κύπελο. Που μπήκανε αυτοί οι δύο και ήταν όλες οι θέσεις. Δηλαδή τι να σου πω. Μέχρι τώρα το βλέπω να έπαιζε. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Για να κάνω το συνήγορο. Κοίταξε, συμφωνώ μαζί σου. Εγώ τον θέλω τον Μάτος πιο επιθετικό και τον θέλω μπροστά. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Απλά για να γίνεται διάλογος. Την ίδια εντεκάδα και τον ίδιο τρόπο παίξαμε σπουδαία παιχνίδια φέτος. Με το Γιαννούλη να έχει την πτέρυγα και συζητάμε όλο τον καιρό τον προηγούμενο για το Γιαννούλη ότι είναι καταπληκτικός, για το Λιμιό ότι είναι εξαιρετικός κτλ. Έτσι. Δεν είναι όλα τα μάτς ίδια, δεν είναι. Σωστό, σωστό. Ίσως δηλαδή να έπρεπε κάποια μάτς να παίζουμε έτσι και κάποια αλλιώς λες. Αυτό, ναι, που λέω, ναι. Αυτό που λέμε τόση ώρα που λέμε ο Δόλης διάβασε σωστά το μάτς. Εμείς τι διαβάσαμε. Για να καταλάβω. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Λοιπόν, Σβιντέσκι εναντίον Άκπο. Εξαιρετικός ο Σβιντέσκι στα τελειώματα. Συμφωνώ, αν και είπα και την προηγούμενη φορά. Παιδιά, χαμηλά την παλίτσα με 7 γκολ τον έχουμε κάνει Μαραντόνα. Χαμηλά την παλίτσα. Όταν τα βάζει. Πρέπει να πούμε τον καλό λόγο, όταν δεν τα βάζει... Μαραντόνα, ναι. Όχι Μαραντόνα, όχι καλό βέβαια, λόγο. Όχι βέβαια. Εμείς έχουμε ξεφύγει σε αυτό. Ή θα τους στάβουμε ή θα τους απογειώνουμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα τέτοιο μάτς που βλέπεις ότι όντως ο Παναθηναϊκός και προς τιμή του δεν έχει κλειστεί πίσω. Ίσα-ίσα μας πιέζει μπροστά και αυτό είναι και το μεγάλο... η μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε. Γιατί δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε την επίθεσή μας από πίσω. Βλέπεις ότι έχουμε χώρους. Ο Σβιντέρσκι δεν κάνει κάτι άλλο εκτός από το δώσ' την μπάλα να το πατέρω. Ενώ ο Άκπομ έχει αυτό το δασκελισμό. Ναι. Αυτά. Έγινε Θοδωρή μου. Διαβάζουμε το ρημάδι το τέτοιο, το μάτς. Όταν λέμε ότι η ομάδα δεν ήταν αυτή που έπρεπε, συμπεριλαμβάνουμε και τον προπονητή μέσα, έτσι. Δεν χρειάζεται να το εξηγούμε κάθε φορά, έτσι. Όταν η ομάδα δεν είναι αυτή που πρέπει και σε νοοτροπία εχθές, πρώτος, όπως παίρνει τα εύσημα όταν έχουμε κάνει εμφανισάρες και τα λοιπά και λέμε μπράβο στο Φερέιρα, έτσι ο προπονητής δεν νομίζω ότι χθες το παιχνίδι το μέτρησε σωστά και πέρασε αυτούς τους παίκτες. Όταν λέει ότι ο ίδιος είπε ότι πιστεύαμε ότι θα το κερδίσουμε, λέει ο μάτς. Φίλε, δεν πάει έτσι. Δεν πάει. Λοιπόν, ένα τελευταίο κουστί, όντως όταν χτύπησε εκεί ο Βιερίνια, τέψε με. Δηλαδή, σφίχτηκε η καρδιά. Άστο, έχουμε, δηλαδή, το κομμάτι, το μαχαιριά στο στομάχι. Άστο. Στουφτού αυτό το παιδί. Άντε, φιλιά. Άντε καλά, Κωστή. Κάτι τέτοια παιχνίδια διαχωρίζουν και ξεχωρίζουν τους πολύ καλούς παίκτες από τους ηγέτες, έχω να πω εγώ. Εξαιρετικοί παίκτες, έχουμε εξαιρετικούς παίκτες. Ηγέτης, όμως, είσαι όταν κάνεις αυτό που κάνει ο Βιερίνια. Γεια σας. Ναι. Έλα, καλώς τον, ναι. Έλα Κωνσταντίνε μου, 2310-287-888, επίτρεψέ μου να ξαναπώ, κληρώνουμε έναν αφιγραντήρα, καταπληκτικό αφιγραντήρα καριέρ από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, 170 ευρώ δώρο και μια σακούλα κρέατα από το Ακροπολείο Μιχάλης, μου αφήνετε για τη σακούλα με τα κρέατα και τα τρία τελευταία ψηφία από το σταθερό σας να σας βάλω στην κλήρωση. Έλα γόρι μου, έλα. Κώστα, για τον αφιγραντήρα δεν το έχεις στο τηλέφωνο, μόνο στο μήνυμα. Μόνο στο μήνυμα το έχω. Είπαμε να το κάνουμε έτσι σήμερα, ναι. Ναι, καλά κάνεις, καλά κάνεις. Λοιπόν, να πούμε και καλό μήνα γιατί την Παρασκευή δεν μιλήσαμε. Ναι. Ο Θοδωρής είχε δίκιο σε πολλά πράγματα. Εγώ θα συμφωνήσω ότι δεν μπήκαμε σοβαρά στο παιχνίδι.
Όπως δεν μπήκαμε και με τον Άρη. Άσε την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ πέσαμε εκτός έδρας. Η ισοπαλία ήταν καλή που μπορούσαμε να το πάρουμε. Δεν μπήκαμε. Έτρεξε πιο πολύ ο Παναθηναϊκός. Όχι ότι είχαν τελικές. Αλλά κινδυνεύσαμε. Και δεν είμαι της γνώμης αυτό που είπε ο προπονητής, ας πούμε. Ότι πίστευα ότι δεν θα το χάσουμε το παιχνίδι. Θα ισοφορίζουμε. Πότε θα πιστέψεις ότι θα ισοφορίσεις, το 95? Δεν είναι αυτό τώρα. Πρέπει να τα δούμε λίγο αυτά τα πράγματα. Νομίζω ξανά έχει διακοπεί πάλι η Κώστα και αυτά πρέπει να δουλέψουμε σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Για το Μάτος που λέγατε, Κωστή, εγώ θυμάμαι πριν 2 χρόνια ήταν αυτός μισή σεζόν που μας κράτησε... Ναι, ναι. Με τις προωθήσεις του, με τα γκολ του. Μπράβο, ναι. Χωρίς να σημαίνει ότι και φέτος δεν έχει σκοράρει ή δεν έχει προωθηθεί χθες, ας πούμε στην κεφαλιά του είναι κλασική περίπτωση που άλλες φορές. Έτσι, απλά δεν έχει τόσες προωθήσεις όσο άλλες χρονιές. Όσες είχε. Και είναι αξιέπαινος ο Μάτος σε αυτό, γιατί έχει βάλει τον εαυτό του στην υπηρεσία της ομάδας, έτσι. Δηλαδή, έχει... Ακριβώς, σου λέει... Βλέπουμε και κάτι άλλο, ρε παιδί. Βλέπω ένα πράγμα τρομερό. Βγαίνει ο καθένας, λέει ότι να είναι. Και δεν υπάρχει δηλαδή μια παρατήρηση να τον κάνω. Σταμάτα, ρε, τι λες. Λέγονται πράγματα τα οποία παίρνουν το μίσος. Δεν έχω τίποτα εγώ με κανέναν από το λεκανοπέδιο. Αλλά με πειράζει αυτή η νοοτροπία. Βγαίνουν μερικοί άσχετοι, λοιπόν, και δυστυχώς παρασύρονται οι οπαδοί. Ναι. Λες ότι να είναι δηλαδή. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει, πως είναι επικίνδυνο για μένα. Δεν μπορούμε τώρα να βγαίνουμε εμείς και να λέμε στα ραδιόφωνο ότι να είναι. Σπέρνουν βία με αυτές τις δηλώσεις. Γιατί δεν είναι όλοι ψύχρεμοι, αδερφέ. Θολώνει το μυαλό του άλλου. Κατάλαβες. Θολώνει το μυαλό. Ιδιότητα τα λες. Το χειρότερο είναι ότι τους πιστεύουν αρκετοί από τη δική τους στιγμή. Παραπάνω το 95%. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να πω και κάτι λίγο να το... Ελαφρύνουμε. Το λέμε λίγο να το ελαφρύνουμε. Ναι. Ρε εσείς τα μόνες της Μικόνο, σας είχα για το στήλο του στριπτής. Τώρα βλέπω πιάσατε το στήλο της πυροσβεστική. Πιο μεγάλο στήλο να πω. Να κατεβαίνετε, να βαράει στρίνα και να κατεβαίνετε στην υπογυριστά. Να ξέρετε κάτι, το πρωτάθλημα ξεχάστε το. Το λέω από τώρα, Κωστή. Εμείς να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι, απόλυτα ενωμένοι, με τα λάθη μας να τα διορθώνουμε με αυτοκριτική, όχι με ισοπαίδωση, όχι με εσωτερική διαμάχη και με διχόνοια, όλα αυτά που λέμε. Είμαστε μόνοι μας, αυτοί οι αιώνιοι αντίπαλοι, οι αιώνιοι εχθροί γίνανε αιώνιοι φίλοι. Φυσικά, έγινε. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα σε όλα τα ζωμουσάκια. Φουβού, τι βράχνιασες, κρυωμένος. Ναι, ναι. Ωραία, φίλε μου, δεν μιλώ κι εγώ έτσι και να νομίζω ότι εγώ μιλώ μόνο την μύτη μου. Είπα να πας και πεις ποιος, να πούμε, αλλά δεν μιλώ. Για συμπαράσταση. Για πες, Γιώργη. Λοιπόν, καταρχήν, βάλε Γιώργος 500 και δώσαν ένα άνεργο πολυτεχνό. Τα κρέατα. Δεν έγινε, αγοράκι μου. Για τον Μπαρμπασάβα, δώστε μας πίσω τις Κυριακές μας, θέλουμε τον Μπαρμπασάβα να ακούμε. Γιατί βγήκε Σάββατο αυτή τη φορά. Ναι, και κάτι ένιωσα την Κυριακή, μια έλλειψη. Είχα μια τρεμούλα. Ήταν άδεια. Μια στέρηση. Ήταν άδεια Κυριακή. Μπορείς να το γράφεις, όχι εκεί που νομίζεις, να το γράφεις. Ας πούμε να τον ηχογραφήσεις, να τον μικροσκοπήσεις και να τον ξαναδείς. Έχω υπολογιστή και έχω τις δηλώσεις του και βλέπω. Αγόρι μου. Βάζω όλες τις δηλώσεις. Άρα και το μάντιλα. Έχω δίπλα. Λοιπόν, εμείς το μόρο μάντιλα. Πολύ κλάμα. Για το κλάμα εννοώ. Υπάρχει μια παροιμία. Ναι. Λέει, φωνάζει, λέει, ο κλέφτης. Ναι. Για να το πω, να φοβηθεί ο νοικοκύρης, όχι να φύγει. Ναι. Να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Να τα ακούει ο νοικοκύρης, ναι. 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 Θέλω να πω ότι, εντάξει, αυτό που είπες ότι ο πρωτομυριστής, δηλαδή αυτός που έχει κάνει πρώτος, τη ζημιά, ναι, ναι. Αυτός φωνάζει πρώτος. Για να ξεκαρφωθεί. Φωτικά, ναι. Αυτός φωνάζει. Για να αποπροσανατολίσει. Δεν φωνάζει κανένας άλλος ουσιαστικά, έτσι. Εμείς δεν φωνάζουμε. Εμείς απλά λέμε αυτό που είναι. Ξέρεις τι, αυτό, εκείνο, το ένα, το άλλο. Χτες είδα στο Open τα αθλητικά ο Παπαθεοδόρου με το. Τα έλεγε πολύ ωραία. Ναι. Δεν ξέρω τώρα πώς και τι, τέλος πάντων, αλλά τα έλεγε πολύ ωραία. Ναι. Τα πράγματα όπως είναι, τα έλεγε. Φυσικά. Και οι άλλοι τα λέγανε όπως είναι. Για τον Ολυμπιακό. Δεν επιτρέπεται, λέει, να μιλάει αυτός. Μιλάει, λέει, ο Ολυμπιακός. Επειδή μιλάς για το Open. Επειδή μιλάς για το Open. Επιτέλους αυτό το οποίο συζητούσαμε και λέγαμε πέρσι. Σταύρος και ο Κώστας. Πρέπει να έχει δύο ανθρώπους, έτσι. Οι οποίοι γνωρίζουν κάθε τι στον ΠΑΟΚ.
δύο ανθρώπους μπαρουτοκαπνισμένους, με σωστά ελληνικά και με θράσος, εκεί δεν θέλει κάποιον, δεν είναι savoir vivre, να απαντάει μέσα σε πλαίσιο βέβαια εννοείται πολιτισμένο, φυσικά, και αυτό έγινε φέτος, γιατί πέρσι είχαμε απουσία ολοκληρωτική. Έτσι. Λοιπόν, χτες μάθαμε και το άλλο, ότι τις μετοχές της Ξάνθης τις έχει ο κύριος Κώστας και τις μετοχές του Βόλου ο κύριος Σταύρος. Έτσι. Ναι, ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, και τα απαρέμφατα. Εγώ θέλω να μας πούν όχι μόνο τις μετοχές, και τα απαρέμφατα και το σουπίνουμ και το γερούνδιο. Θέλω να. Γερούνδιο, ING. Το γερούνδιο. Τρίτη δέσμη, 1989. Έδωσε και δύο αριθμούς. Ναι. Έδωσε δύο αριθμούς. Το μεσημέρι ζήτατο να σχολιάσει λίγο. Ναι. Για τους δανεικούς και για αυτούς που. Φοβερό το θέμα. Το είδα στη Φόρτσα, το έχω σημειώσει εδώ πέρα. Ήταν φοβερό το θέμα. Φοβερό. Αυτό που μας έλεγε την Παρασκευή. Εμείς, Κωστή, χτες, να σου πω, περίμενα να βάλει Πέλκα δεκάρι και Ακπομ κοντά. Και εγώ. Έτσι περίμενα. Ακπομ δεν περίμενα. Περίμενα Πέλκα στο 10 και Μπίσε αριστερά. Ο Μπίσε Βάρ, τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε. Παρατεταμένο φεγγάρι. Παρατεταμένο φεγγάρι δεφορμαρίσματος. Να σκαθίσει λίγο έξω, να ξεκουραστεί, να ανασυγκροτηθεί. Νομίζω ο Πέλκα μας έδειξε πράγματα την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτός ξέρει βέβαια. Τα δύο σημαντικότερα χτες γεγονότα ποια ήταν. Το ότι δεν χάσαμε, το κυριότερο απ' όλα. Ναι, καλά, φυσικά. Αλλά ακόμα κυριότερο είναι ότι δεν χάσαμε με δύο γκολ του αρχηγού. Ναι, δηλαδή, έχει να το κάνει από το 2010, αν θυμάμαι καλά, δεν έχω τώρα μπροστά μου τίποτα, Ξάνθη ΠΑΟΚ 0-3 έβαλε το πρώτο και το τρίτο γκολ. Δύο γκολ ο Βιερίνια στο ίδιο παιχνίδι, έχει να, δεν νομίζω να έχει ξαναβάλει στην καριέρα του δύο γκολ στο ίδιο μάτς. Εκείνο δεν θυμάμαι πάντως, εγώ. Το ότι δεν χάσαμε... Ναι. Γιατί ξέρεις, εγώ σκεφτόμουν στο 90, 91, 92. Τι θα γίνει αύριο. Ναι, έλεγα. Στέλνουν μηνύματα, τι θα γίνει. Πρέπει να στηρίξουν την ομάδα. Έχει ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία. Ότι ξέρεις, εντάξει, θα γινόταν και αυτό κάποια στιγμή. Όπως βλέπεις όμως, Γιώργο, δεν αλλάξαμε κάτι στην κριτική. Επειδή ήρθε αυτό το. Παραμένει το ITD. Νομίζω ότι αυτός είναι και ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης, έτσι. Ναι. Δεν δίνουμε κίτρινη κάρτα μέχρι το 20 λεπτό. Α, ναι, ναι. Και δεν δίνουμε πέναλτι μετά το 85. Έτσι, έτσι. Αυτή είναι οι κανονισμοί, θα μας τους γράψει. Είναι έτσι, ο ΚΑΠ, έτσι. Κανονισμοί αγώνων Πειραιά. Να μας πούνε, να ξέρουμε κι εμείς, ρε παιδιά. Έγινε, Γιώργη μου, φιλιά. Καλημέρα. Γεια σου, Θουβού. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι έγινε. Καλώς τον. Λοιπόν, θέλω να αναφερθώ σε δύο πραγματάκια, φιλαράκι. Ναι. Βασικό. Όχι, δεν χάσαμε. Δεν κερδίσαμε. Ναι. Από εκεί ξεκινάμε. Σωστό. Γι' αυτό και δεν πανηγύρισε, είδατε ο Βιερίνια, το δεύτερο γκολ χάρη. Δεν το... Φίλε, δεν πανηγυρίζει. Ναι. Και λες σου λες, οκ, okay, σώσαμε αυτό που πήγε να γίνει σήμερα. Που ήταν, ναι, θα γινόταν δηλαδή, ζημιά. Ναι. Ακριβώς. Και βασικό. Και μετά λέω εγώ. Καταρχήν το μάτς φαίνεται από το πρώτο πεντάλεπτο. Όταν ο Παναθηναϊκός μπαίνει, αυτός ο Παναθηναϊκός με ψυχή και εσύ είσαι νοθρός, καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο, ναι, απόγευμα. Ναι. Τελειώνει εκεί. Εγώ θα πω ότι όλη η ομάδα ήταν σε κακό φεγγάρι, ακόμα και ο προπονητής, γιατί ο προπονητής στείνει την ομάδα, mm-hmm, και βλέπεις ότι ο Μπίσεσβαρ δεν τον κάνεις αλλαγή, τον δίνεις χρόνο. Βλέπω σε κάποια στιγμή το Μίσιτς αντί να είναι στον άξονα να κλείνει στα δεξιά. Λίγο, ναι, λίγο αυτό το πράγμα το προσπαθώ να μπερδέψω τον αντίπαλο, αλλά μπερδεύομαι εγώ, ναι, στην ουσία, γιατί μου γυρίζει μπούμεραγκ. Κακό μάτς, τέλος. Τα αφήνουμε πίσω, το κάνουμε σεμινάριο στο κεφάλι μας και λέμε, αυτό είναι ένα λάθος που το κάναμε και πρέπει αυτό. Και όσες φορές το κάναμε, το πληρώσαμε. Βλέπεις ότι εμάς δεν υπάρχει χάρη περίπτωση να μας δοθεί κάτι στην κακή μέρα ή στην υποτίμηση οτιδήποτε. Τέλος, ξέρεις ότι θα το πληρώσεις με ένα βαθμό, με δύο βαθμούς, με δεν ξέρω τι, ναι. Κωστή μου, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Έχει τρία αποτελέσματα. Είσαι κακός, κέρδισες. Δεν είσαι κακός, δεν κέρδισες, ρε φίλε. Τώρα τα φερέφωνα, τα άλλα κάτω που φωνάζουν και ορίονται και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα και δεν κέρδισαν. Θλίψη, φίλε. Θλίψη. Θλίψη και αηδία. Βλέπεις πώς αντιμετωπίζουμε εμείς ο οργανισμός ΠΑΟΚ. Πώς αντιμετωπίζει χθες την Γκέλα. Πώς αντιμετωπίζουμε, έτσι. Πρώτα με αυτοκριτική. Ο προπονητής αυτό, ο Μπίσες Βαρέτσι, υποτιμήσαμε. Και τι κάνουν αυτοί από το Σάββατο το βράδυ, φίλε. Τι κάνουν. Περιμένω τον κύριο Αβγενάκη να βγει να κάνει δηλώσεις. Προσπαθούν, ρε φίλε, να βάλουν τη σκόνη κάτω από το χαλάκι, ενώ όλο το σπίτι είναι βρώμικο. Δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε. Εγώ ξέρω ότι μόλις έφυγα από το γήπεδο,
Όπου και άκουγα, το κεφάλι μου γυρνούσα δεξιά και αριστερά, έλεγα δεν παίξαμε. Φίλε, δεν παίξαμε δεν μπάλα, τι είναι αυτό το πράγμα. Γιατί πάλι έτσι. Δεν μας ενδιέφερε πως χάσαμε, αν χάσαμε, πώς ήρθε το αποτέλεσμα, πώς ήρθε το χ, ήρθε στο χ στο 95, στο 97. Ακριβώς. Δεν μας ενδιέφερε αυτό. Εμείς μας ενδιέφερε, εγώ αυτό πήρα στα αυτιά μου. Ότι ξέρεις τι, δεν παίξαμε μπάλα ρε φίλε. Αυτό. Μου λέει κάποιος χθες, παρκάρω το αυτοκίνητο στο πατρικό μου. Λοιπόν, με συναντάει από κάτω ένας μπάρμπας μέσα στη γειτονιά, μου λέει θα αλλάξει κάτι από το χ. Ό,τι θα έλεγα, λέω, αν χάναμε, τα ίδια ακριβώς θα πω. Του είπα. Τα ίδια θα πω. Ακριβώς. Ότι δεν παίξαμε, ότι φταίμε κτλ. Βεβαίως, μεγάλη υπόθεση το ότι δεν χάσαμε το αίτητο, ειδικά από αυτούς, ειδικά εδώ μέσα, ειδικά χθες. Ειδικά από αυτόν τον προπονητή που έχω και. Έτσι. Αυτό το κοιτάς σήμερα, αλλά εχθές λες, okay. Δεν έχασα, αλλά γιατί δεν έπαιξα μπάλα. Όχι δεν έχασα γιατί έτυχε συγκυριακά. Ακριβώς. Ακριβώς. Και κανένας δεν είπε, έτσι, κανένας δεν είπε ότι ο Παναθηναϊκός ήρθε να παίξει για την αξιοπρέπειά του και σκύλιασε. Βεβαίως. Okay. Δηλαδή, με εμάς ναι. Έτσι θα παίζουν. Γιατί ανεβαίνει η αξία της ισοπαλίας ή της νίκης απέναντι σε αυτόν τον ΠΑΟΚ, φίλε. Κωστή που θέλουν να τον κερδίσουν όλοι. Κωστή μου, θα πω κάτι ότι όπου το λέω εδώ και δύο χρόνια. Εγώ παρακαλάω όλες τις ομάδες να κάνουν το καλύτερό τους παιχνίδι με τον ΠΑΟ. Βεβαίως. Αλλά να παίζουν έτσι με όλους. Αυτό θέλω. Φιλιά, Χάρη, πάω σε διάλειμμα. Σε χαιρετώ. Βάλω στην κλήρωση, φίλε. Σε βάλω. Πες μου τα τρία τελευταία. 4.59. Έγινε, Χάρη. Πάω μια τελευταία, ναι. Γεια σας. Άντε, Κωστάκη. Έλα, γόρι μου, έλα. Έλα, Δημήτρη. Άντε. Έλα, γόρι μου, έλα. Πάμε, πάμε. Καλαμαριά, ξεκίνησα, σύντα έφτασα. Θέλεις μήπως να περιμένεις μετά το διάλειμμα. Για να έχεις περισσότερη άνεση. Έλα, σε χάνουμε. Έλα με την κλήρωση 9.15. Έλα Δημήτρη, έλα. 9.15. 9.15 βάλεμε και θα τα πούμε άλλη στιγμή. Καλά. Έγινε, σε χαιρετώ. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Δημητράκη μου, γεια σου Δημητράκη μου, ζούμε σου. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε, δεύτερη ώρα. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιο 705-750. Εξαιρετικά πράγματα. Πεντανόστιμα 705-750 τη Λιβεριά απέναντι από το Μασούτι στα Ελευθέρια. Με φοβερό κρεατικό. Ζουμερά, καλοψημένα, άψογα. Να τρώει η μάνα και στο παιδί να μην δίνει. Να πατάει τον όρκο αιώνια αποχή ο Θιβετιανό μοναχό που έχει πει: Δεν ξαναφάω κρέα ποτέ, ρε μπίμπιδε. Και μπαίνει μέσα και του λέει: Βάλε πατσέτε, βάλε κεφτεδάκια, βάλε σουτζουκάκια, βάλε μπριζόλε, βάλε παϊδάκι, βάλε ό,τι θε. Φυσικά Climart 917-646 και κλιματιστικά και αλληλές θερμότητες και συστήματα VRV. Ο Κώστας και ο ΣΕΣ ξέρει το μεσημέρι χορηγός στο 2-3. Και εκεί δίνουμε και πάλι δώρο μες τη βδομάδα. Και βέβαια Tenda Home 35 χρόνια. Κλείστε το μπαλκόνι, κάντε το δωμάτιο. Βάλτε την αντινεμική ζελατίνα και θα ησυχάσετε. Θα κερδίσετε και σε θέρμανση και σε χώρο και τα πάντα όλα. 4-30-0-11. Και όπως είπαμε από σήμερα κοντά μας, αγαπημένα καντίνα Pit Stop. Γρήγορα, εύκολα, άπεχτα. Αγαπημένα καντίνα Pit Stop, εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε. Τι θέλετε, θέλετε μπουγάτσα, θέλετε πίτα, θέλετε καφέ, θέλετε τσιγάρα, θέλετε τι. Το απόλυτο success story της Θεσσαλονίκης. Και στην Πόντου 56 Λαχανογορά και στην Οδό Λαγκαδά στον κεντρικό δρόμο μετά τη γέφυρα Σταυρούπολης και στην Παλαιού Σταθμού 36 στη δυτική είσοδο. Αυτό είναι το νέο σας. Ο νέος σας προορισμός, καντίνα, pit stop, το απόλυτο success story της Θεσσαλονίκης. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε, θυμίζουμε, κληρώνουμε αφιγραντήρα σήμερα. Φορτσάρετε για το τελευταίο μισάωρο. Εδώ είμαστε, μπουκάραμε, πάμε για ακόμα περίπου ένα τεταρτάκι. Θυμίζω, κληρώνουμε σε 10 λεπτά και κάτι από τώρα ένα φιγραντήρα καριέρ 170 ευρώ δώρο, καταπληκτικό. Και μία σακούλα κρέατα το δώρο από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολέδης. Μην ξεχνάτε, ελάσσο το σέρβις 47-43-12, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη. Εκεί και τα πάντα για το υγραέριό σας, και φανοποιείο και βαφείο και τμήμα υγραεριοκίνησης και ελαστικών πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης 47-43-12 με την εγγύηση της Ελλάς Σέρβις. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σας. Πέσαμε.
Πέσαμε, πάμε στον επόμενο, ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Καλώς την. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Εύη. Κώστα μου, ήθελα καταρχήν να πω. Βάλε το 338, μην ξεχάσετε. Ναι, βεβαίως. Ήθελα να πω ότι ο προπονητής, να ξεκινήσω από εκεί, από το Δόνη, προφανώς έκανε καλή δουλειά όλη την εβδομάδα. Εντάξει, γι' αυτό κατεβήκαν αυτοί όπως κατεβήκαν. Ναι. Δεν μεταφράζονται. Ήταν διαβασμένος. Ναι, ναι. Αυτοί που φάγαν 4 γκολ μέσα στο Χαριλάου να κατεβούν κατευθείαν. Ναι, 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 ναι. Ήρθανε διαβασμένοι και. Okay. Ναι. Πράγμα το οποίο δεν έκανε, δεν έκανε ο δικός μας προπονητής. Δηλαδή το να εμφυσίσεις τους παίκτες σου εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση, το να τους πεις 5 πράγματα, δηλαδή ναι. Ότι αυτό είναι ντέρμπι, ότι δεν πρέπει να είναι Παναθηναϊκός. Ας είναι στη 10η και 10η θέση, αυτοί έτσι πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε. Αλλιώς, ναι. Ναι. Εκείνο, όχι μόνο αυτό, αλλά δεν μ' άρεσαν και οι δηλώσεις όταν κύριε βγήκε και είπε ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλοί. Δεν ήμασταν καλοί. Δεν ήμασταν. Κι όμως βγήκε και είπε ότι είμαστε. Εντάξει. Τώρα αυτό, δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε πάντα στις δηλώσεις. Κάνεις αλλαγές. Μου βάζει τον Ελκαντουρί. Είναι αργός, δε φίλε. Αυτοί είναι νέοι και τρέχουν. Είναι αργός. Έχεις τον Μπέλκα έξω που είναι γρήγορος. Που κάνεις διεισδύσεις. Που είναι βοηθάει και στην επίθεση και, και παντού. Και μου βάζεις τον Ελκαντουρί που είναι πιο αργός από την καθυστέρηση. 1,5 μήνα έξω ήταν. Ναι. Δηλαδή εντάξει τώρα αυτό δεν είναι αλλαγή από ένα σωστό καλό. Εγώ η ίδια δεν τον εκτίαζα την περασμένη φορά. Φυσικά, φυσικά, έτσι αλλά πρέπει. Όταν κάνει τα στραβά, θα το πούμε, αυτό το πίσες, βλέπεις ότι όλοι είμαστε φαν. Και εγώ είμαι φαν. Αλλά δεν πάει ο άνθρωπος, δηλαδή για κάποιους λόγους δεν. Βγάλ τον. Ναι. Βγάλ τον. Το Πασκαλάκι γιατί τον ξέχασες έξω. Τον ξέχασες. Βάλει και αυτόν έξω. Φυσικά, το έχουμε πει πολλές φορές. Ένας παίκτης, Εύη μου, ένας παίκτης δεν έχει μια μόνιμα εξασφαλισμένη θέση όσα και αν έχει προσφέρει. Αγαπάμε, αγαπάμε φυσικά τον Μπίσεσβαρ. Μα έχουν πόσους αγώνες που είναι. Εντάξει, μπορεί τα παιδιά κάποια στιγμή να κουράσουν, να κάνουν, να ράνουν. Εντάξει, οκ, θα μου πει τώρα βρήκαν. Τώρα βρήκαν. Κάποια στιγμή τα βρίσκαν. Αν το έκαναν με τον Όφη, θα λέγαμε τώρα βρήκαν. Εντάξει, το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι όταν κάνεις κάποιες αλλαγές, έχεις παίκτες στον πάγκο που δεν έχεις καν δοκιμάσει. Βλέπεις ότι ο στόκ δεν τραβάει. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή τι περιμένεις. Κοίταξε, δικαιούται. Συμφωνώ καταρχήν σε ό,τι λες. Ότι ο προπονητής είναι ο πρώτος που πρέπει να εμφυσίσει πάθος και ενέργεια. Όπως είναι ο πρώτος που παίρνει τα εύσημα όταν η ομάδα παίζει μπαλάρα. Γιατί ο προπονητής του το εμφύσισε αυτό. Ωραία. Και παίρνουν με γυαλίζοντας τα μάτια τους. Δεύτερον. Το έκανε κάτω στην Αθήνα. Δεύτερον. Δεύτερον. Μπορούν, δεν είναι ότι δεν μπορούν. Βεβαίως μπορούν και το έχουμε δείξει πολλές φορές. Το θέμα είναι ότι γιατί εδώ μέσα γίνεται αυτό το πράγμα δεύτερον. Δεύτερον, δικαιούται να αισθάνεται προδομένος από την εμπιστοσύνη που έχει δείξει σε κάποιους παίκτες ο Φερέιρα. Γιατί, παράδειγμα, ο Στοχ δεν παίζω, δεν παίζω, δεν παίζω, τον έχει βάλει, δεν τραβάει όσο πρέπει. Έτσι, επίσης, τον Μπίσεσβαρ, πρόσεξε με, τον Μπίσεσβαρ, πρώτος από όλους, αυτός βλέπει ότι δεν του βγαίνουν πράγματα και είναι νευρικός. Τον αφήνει όπως διατήρησε τον Ντεφορμέ Βαρέλα ή τον Ντεφορμέ Πασχαλάκη και τους δίνει την ευκαιρία μέσα από τα μάτς, προφανώς είναι αυτός ο τρόπος του. Και είχα πει τότε, υπάρχει κάπου η γραμμή, ο ίδιος καθορίζει. Πού η γραμμή αυτή τερματίζει, όπως έκανε με τον Πασχαλάκη. Έχει μπάγκο πλούσιο. Εντάξει. Μπορείς να κάνεις αυτές τις αντικαταστάσεις. Δεν ξέρω για πόσο, για ένα παιχνίδι. Αυτό το ξέρει. Αυτό δεν στο κεφάλι του μέσα δεν μπορούμε να πούμε, Εύη, το καταλαβαίνεις. Αυτός αποφασίζει. Όμως και εκεί μπορούμε να το κάνουμε. Όχι μπορούμε, πρέπει. Πρέπει κιόλας. Πρέπει. Και μην μου πεις και εσύ ότι. Καλοπροαίρετα, πάντα πρέπει φυσικά να κάνουμε την κριτική στον προπονητή. Όπως επαινούμε. Ναι. Λέμε ότι υποτιμήσαμε τον αντίπαλο. Εγώ πιστεύω ότι υποτιμήσαμε τον αντίπαλο αλλά και τον εαυτό μας. Μπορεί, ναι. Ταυτόχρονα. Άξι. Έγινε, Εύη μου. Ήθελα να πω το εξής. Τέλος πάντων, ας μην το. Σε περιμένω το μεσημέρι να κάνουμε παιχνίδι. Φιλιά. Το μεσημέρι σε κέφια, Κωστή. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άλλο πράγμα θα κάνουμε εκεί. Φιλιά, γεια σου, Εύη μου. Γεια. Πάμε, γεια σας. Τρεις γραμμές ακόμα, μην παίρνετε άλλο γιατί πρέπει να κάνω και τις κληρώσεις. Αυτές που είναι τώρα μέσα. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Δημήτρης από Αθήνα τηλεφωνώ. Γεια σου ρε Δημήτρη, τι γίνεται. Θα έχουμε ξαναβεί. Μπράβο, χαίρομαι. Θέλω να πω, καταρχήν να ξεκινήσουμε τα βασικά, έτσι, αυτό που... Δημήτρη, λίγο πιο δυνατά για να σε ακούμε. Ναι. Αυτό λέω που λέγαμε στην αρχή, που έλεγες και στην αρχή, ότι σχετικά με την έπαρση. Ναι. Όλος ο οργανισμός από τον τελευταίο παδό μέχρι τον πρόεδρο πρέπει να πάρουμε διαζύγιο με αυτή τη λέξη. Φυσικά.
Συμφωνώ μαζί σου μέχρι κεραίας. Μέχρι κεραίας. Έχουμε δει πέρυσι δύο παιχνίδια με τον Άρη. Φέτος ναι. πάλι με τον Άρη. Και με τη Σλόβαν. Με τη Σλόβαν. Ναι. Χθες με τον Ολυμπιακό. Με τον Παναθηναϊκό, ναι. έτσι. Ναι. Και όλο αυτό, και επειδή ζούμε στην εποχή των social media, όπου εκεί θα καταλήξω για το δεύτερο σκέλος, σχετικά με την προπαγάνδα, βλέπουμε ότι όλη αυτή η ατμόσφαιρα του δεν είναι derby. Ναι, ναι. Περνάει, περνάει. Έλα μωρέ τεσάρα, έλα μωρέ με κάποιο τρόπο τον Βάζελο θα τον πάρω ναι, ναι. στα σύστερα του. Τι επίδραση έχει. Επίδραση. Έχει, έχει επίδραση. Το λέω σε κάποιους, συγγνώμη που σε διακόπτω, το λέω σε κάποιους, εντάξει, και ό,τι και να πούμε εμείς λέει στα ραδιόφωνα, δεν περνάει στην ομάδα. Κάνετε λάθος. Οι παίκτες δεν έρχονται ξαφνικά από τον πλούτο να πούμε, ή από τον, το φεγγάρι, προσγειώνονται σε ένα μέρος και παίζουν. Είναι και αυτοί οι ζωντανοί οργανισμοί, ζουν σε μια πόλη. Εγώ, όχι, έτσι, εγώ δεν θέλω έπαση στο ΠΑΟΚ. Από κανέναν. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είμαστε από τέτοια ομάδα. Αν είσαι παλιός ακροατής. Είναι αυτά αφιψηλού. Από τον πρώτο μέχρι το μέχρι το ναι. εδώ έτσι. Έλα μωρέ τεσσάρα. Όχι, όχι, αυτό βγάζω φλίκτερες. Αν είσαι παλιός ακροατής, θυμάσαι που λέω συνέχεια. Όχι έπαρση, όχι αλαζονία. Ποτέ δεν συμβάδισαν, ποτέ δεν πήγαν χέρι-χέρι με τον ΠΑΟΚ. Ποτέ, ποτέ. Δεύτερο. Επειδή η προπαγάνδα πάλι γίνεται μέσα από τα social media, κάτω από τα post, κάτω από άσα, status, ανεβάζει ο ένας, ναι. κάποιο άλλος, έτσι. Ναι. Όλο αυτό, και με τον Παναθηναϊκό ειδικά, είναι μια ντροπή. Είναι μια? Είναι μια ντροπή, ειδικά ναι. από τη μεριά του Παναθηναϊκού, από τον πρώτο, από τον Παναθηναϊκό, έτσι, ναι. ότι πάνε να ισοσχελίσουνε. Δηλαδή κάτι ναι, που είναι απολύτως λογικό χθες, 5 λεπτά καθυστερήσεις, 2 γκολ, 4 αλλαγές, 2 τραυματισμοί του Κουρμπέλη, ένα τραυματισμός του Ιησού. Τίποτα, δεν δικαιούνται τίποτα. Δεν δικαιούνται να μιλάνε έτσι, για χθες. Και σου λέει ναι. γιατί κράτησε την τελευταία φάση. Ναι. Που την έχουν δει. Όχι ρε παιδιά, δεν την έχουν δει ούτε σε αγώνες της Champions League, ούτε σε Europa League, ούτε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν το έχουν δει πουθενά αυτό. Και πρόσεξε, η προπαγάνδα τι λέει, με γκολ λέει στο 110-111. Για να φανεί ότι τι φαίνεται... Εποχές, γιατί ο Ολυμπιακός θέσφαζε. Αυτός θέσφαζε με τη λογική, έλα μωρέ το παοκάκι. Βέβαια, βέβαια. Έχει κάνει και αυτός έσχη φίλε και ο πράσινος. Έχει και πέναλτι το παοκάκι. Έσχη. Το φωτάκι στα play-off. Έσχη. Έλα μωρέ το παοκάκι. Κάνε επίλογο αδερφέ. Κάνε επίλογο σε παρακαλώ. Αυτή είναι η νοοτροπία, το έλα μωρέ παοκάκι τελείωσε. Και το έχουν καταλάβει και αυτοί, αυτά. Ανεπιστρεπτή. Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Έλα φιλαρετέ μου, σήμερα αν μπορείς λακωνικός, γιατί έχω άλλη μία γραμμή. Επειδή ναι. τον κυνηγάω, θα συνεχίσω να τον κυνηγάω και ας άκουσα στο Open ότι είναι και αντικειμενικός και μπράβο στο TV PAOK. Εντάξει. Λοιπόν, okay. αυτός ο άνθρωπος είπε δύο φορές δεν είναι offside και ήταν και τις δύο offside. Λάθος. Βιαζότανε. Λάθος. Βιαζότανε να το πει. Γιατί βιαζότανε. Και όχι μόνο αυτό, παρά όταν είχε οποιαδήποτε επίθεση ο Παναθηναϊκός, ήταν τόσο πολύ όμορφα ο τρόπος που τα έλεγε ναι. και φώναζε και το ευχαριστιότανε και πόσο πολύ πικράθηκε στο τελευταίο γκολ. Λες, το γκολ της σοφάρισης, μόνο που δεν έκλαιγε γιατί χαμήλωσε τη φωνή. Χαμήλωσε το κάτω. Μαζί σου σήμερα, να ξέρεις. Λοιπόν, σήμερα μαζί σου είμαι. Συμφωνώ. Ναι, λοιπόν, αυτά τα χρώματα τα καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτός πανιόνιος είναι, αλλά οκ. Θέλει να έχει αυτού του είδους τη μεταχείριση. Άρα φιλάρετε, να σου συγγνώμη που σε διακόπτω, αγόρι μου. Φαίνεται πόσο διαφορετικοί είμαστε από αυτό το πράγμα, αδερφέ. Οποιοδήποτε άλλος θα είχε βάλει ένα παοξί αμυγός να περιγράφει, φαίνεται το επίπεδό μας, φαίνεται η ποιότητά μας, φαίνεται πόσο διαφορετικοί είμαστε. Και ας μη σε αρέσει πολλές φορές, και ας μη μου αρέσει και εμένα που θέλω να ακούσω ένα 100% παοξίδικο σχόλιο. Έτσι, φαίνεται πόσο διαφορετικοί είμαστε από τους άλλους. Υπήρχε περίπτωση να γίνει αυτό ποτέ στο Γαύρος TV, στο Ολυμπιακό TV? Ποτέ φίλε, ούτε στο ΠΑΟ TV, ούτε στο ΑΕΚ TV, ποτέ. Ποτέ. Μόνο εμείς. Γι' αυτό είμαστε διαφορετικοί. Να είσαι περήφανος γι' αυτό. Ακόμα και αν σε ενοχλεί. Ακόμα. Δείχνει την ποιότητά μας. Πραγματικά υπάρχει πρόβλημα στην ομάδα. Τις μισές επιθέσεις τις χάσαμε από τις πάσες του. Ναι. Αυτό όταν οι παίκτες βγαίνουν με δύναμη για να το κάνουν. Για τον πίσες βαλές. Ναι. Ναι. Λοιπόν βγαίνουν
και χάνεται η μπάλα, υπάρχει μια απογοήτευση από μέσα. Ήρθε η ώρα να ξεκουραστεί, πιστεύω. Δεν μπορεί αυτό. Δηλαδή, ρίχνει όλη την ομάδα. Ήρθε η ώρα. Καλό είναι κάποια στιγμή να το δούνε να τελειώνει αυτό. Για λίγο καιρό έστω, ρε αδερφέ. Μα δεν απαξιώνουμε τον παίκτη, ούτε τον κρεμάμε. Λοιπόν. Κάτσε λίγο να ξεκουραστεί. Φιλάρετε μου, σε φιλό. Πάμε τελευταία γραμμή. Ναι. Γεια σα. Πέσαμε. Ωραία. Λοιπόν. Μαριλής, βοήθησέ με σε παρακαλώ στην κλήρωση. Θέλω από το 1 μέχρι το 80 να μου δώσεις δύο νούμερα. Το ένα για τον αφιγραντήρα και το άλλο, καλό στο κορίτσι. 5. Το 5 για τον αφιγραντήρα και τα κρέατα. 42. Και 42. Γεια σου Μαριλής. Θέλω, πριν πάω στην κλήρωση, βιώσαμε μια πολύ δυνατή στιγμή. Όσοι αγαπάμε το συγκεκριμένο παιδί, γιατί είναι το παιδί της Χρύσας, της Άντσου, που εγώ της το έχω πει και κατηδίαν, το λέω και στον αέρα γιατί δεν έχω κανένα θέμα, τη θεωρώ αδερφή μου. Αν είχα αδερφή, ο Θεός μου έδωσε έναν αδερφό που τον λατρεύω, αν είχα αδερφή δεν θα την αγαπούσα λιγότερο από ό,τι αγαπάω τη Χρύσα. Γι' αυτό που είναι σαν χαρακτήρας, άσχετα με τα Facebook, άσχετα με την ομάδα, άσχετα με όλα. Σαν χαρακτήρας. Η μάνα αυτή λοιπόν, η δυνατή μάνα ηρωίδα, είδε το παιδί της, τον Γιαννάκη, που είναι ένα πολύ ξεχωριστό, ένα πολύ ιδιαίτερο παιδί ο Γιάννης, ένα πανέξυπνο, ένα φιέστατο παιδί, τον είδε να χτυπάει το τύμπανο μαζί με τον Ζε πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή για εμάς, για την οικογένεια του Ζουμουσού, που το παιδί μας, βάζω πρώτο πληθυντικό, έκανε αυτό. Δεν θέλω να πω παραπάνω γιατί θα το κάνω πολύ δακρύβρεχτο. Θέλω να πω ότι σήμερα όλοι στο παλατάκι, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στις 7, βόλεϊ, η ομάδα που πήγε και μας έκανε περήφανους με πρωταθλήματα συνεχόμενα, με πρωταθλήματα μέσα στον Πειραιά, μας έκανε περήφανους. Έτσι, αγωνίζεται σήμερα στις 7 στο παλατάκι, όλοι εκεί. Πάω να κάνω τις κληρώσεις. Λοιπόν, αφιγραντήρας. Τσινταμίδης Ηλίας. Μαριλής, πάρ' τον σε παρακαλώ, 6977-106. Τσινταμίδης Ηλίας. Κερδίζει τον αφιγραντήρα. Και τα κρέατα... Λοιπόν, τα κρέατα πηγαίνουν στην Παπάζη Βασιλική σε 214. Λοιπόν, Τσινταμίδας Ηλίας. Αυτός είναι ο τυχερός. Μαριλής, αν μπορείς, βγάλ' τον στον αέρα. Αν μπορείς, τον τυχερό. Θυμίζω, Λαδόκολα από το Κορδελιά στο Χαρμάνκιοι, χορηγός της δεύτερης ώρας, με εκπληκτικά εδέσματα, υπέροχα και καταπληκτικά, 705-750, κλιμάρτε 9-17-646, κλιματιστικά αντλίες θερμότητας, κεντρικά συστήματα VRV και Tenda Home, 35 χρόνια, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης. Βάλτε την αντιενεμική ζελατίνα 430-011 και βέβαια αγαπημένα καντίνα, pit stop, καφέ, μπουγάτσα, πίτα, τσιγάρα με το χαρακτηριστικό κόκκινο βανάκι, το απόλυτο success story στην πόλη μας, σε τρία σημεία χαρακτηριστικά, και στην Πόντου 56 στη Λαχανογορά, και στην Οδό Λαγκαδά στον κεντρικό δρόμο μετά τη γέφυρα Σταυρούπολης, και στην Παλαιού Σταθμού 36 στη δυτική είσοδο. Δεν σηκώνει, θα τον βγάλουμε. Τα λέμε στις 2 το μεσημέρι, μην ξεχνιέστε στις 2 το μεσημέρι, ερχόμαστε για την εκπομπή Ποιος Αυτός. Πάμε σε διάλειμμα και σε διάλειμμα. Πάμε σε τέλος εκπομπής. Έρχονται τα Κόλκας και Μπατμανίδης με το ψυχιατρίο. Bye, 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 bye.